Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Χαίρετε. Χαίρετε. Καλημέρα. Έβγαλουμε τα μπάνια μας, τα μαγιό μας να πάμε και κάνα μπάνιο. Γιατί? Μιλάμε για τεράστια αρρώστια αυτό το πράγμα. Ποιο? Να είναι 8-9 Νοεμβρίου και να έχει 25 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα καταρχήν, καλημέρα. Έλα ρε Παρθενάκη, όσο πας και ομορφαίνεις. Έχεις φτιάξει και το μουσί τώρα, έχεις κάνει και μπριγιαντίνι το μαλλί. Μπριγιαντίνι. Το έχεις βάλει κάτι πάνω, δεν το έχεις βάλει? Όχι, νερό έχω βάλει. Νερό, σκέτο. Ναι. Παλιά οι παππούδες, οι παππούδες μας βάζανε μπριγιαντίνι. Την πρόλαβες την μπριγιαντίνι? Την πρόλαβα, εντάξει, δεν είμαι. Να προλάβεις μπριγιαντίνι. Μετά ήρθε η ΛΑΚ, μετά ήρθαν αυτά κτλ. Και μετά βγήκαν στη μόδα και γίνανε οι φαλακροί, να πούμε. Τη μόδος. Τι γίνεται, τι κάνεις? Τι να κάνω, καλά είμαι. Καλά είμαι. Μια φόρμα. Για λέγε, τι γίνεται. Εντάξει, νομίζω ότι είμαστε σε μπασκετικές ημέρες. Ναι. Όχι βέβαια με τα κατάλληλα αποτελέσματα, γιατί. Τρομπόνια ήρθανε. Εντάξει, ναι. Κακά τα ψέματα. Ναι. Ο Άρης χθες είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να κερδίσει τον Ολυμπιακό, αλλά έδειξε ότι δεν είναι ακόμα σε καλή κατάσταση. Λούζερ είναι. Δεν είναι λούζερ, εντάξει, θέλει χρόνο. Οι επιλογές ίσως κάποιων παιχτών δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές. Εντάξει, okay, γίνονται αυτά. Ναι, αυτά θα μας πεις, γιατί γίνανε αυτά. Εντάξει. Παραδείγματος χάρη, χθες ο Μπάγκνερ ήταν ανύπαρκτος. Δεν μπορείς να χτυπήσεις τον Ολυμπιακό χωρίς σέντερ και με τον Καβαδά εκτός. Ναι. Ο Καβαδάς ποιος είναι, εκείνος που γλίστρασε σαν τη θεία μου τη Βάσο και έπεσε κάτω στο μάτσο με τον ΠΑΟΚ? Ο Καβαδάς είναι ο Έλληνας ο παίκτης, ο οποίος ήταν από τους καλύτερους μέχρι τώρα για τον Άρη. Είχε ένα ατυχή τραυματισμό, θα μείνει εκτός. Τότε που γλίστρασε είναι. Ναι. Πώς γλίστρασε? Γλίστρασε, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Πώς γλίστρασε, ρε φίλε, δηλαδή τι? Συμβαίνουν στον αγώνα. Δεν θυμάμαι ακριβώς τη φάση τώρα, δεν ήμουν στο παιχνίδι, ήμουν στον Ηρακλείο εγώ εκείνη μέρα. Εγώ το είδα live. Το είδες live, εντάξει. Άρα έχεις καλύτερη άποψη από μένα. Στο Τριένο Ρεχόν την εκκλησία, ναι. Στο μνημόσυμο του θείου μου του Στέλιου, ναι. Είχε γλιστρήσει έτσι η θεία μου η Βάσο. Γλιστράθηκε έτσι. Έτσι. Εντάξει, εγώ να σου πω την αλήθεια, πριν δύο εβδομάδες παίζαμε με τους δημοσιογράφους στο εργασιακό, έπεσε κάποιος πάνω μου και δεν θυμάμαι τίποτα. Έπαθα βαριά διάσεις. Αυτό τι σημαίνει, ότι έτυχε. Δεν θυμάμαι τρεις ώρες τίποτα. Ναι, άλλο να πέσει ο άλλος απάνω σου και να πάρεις διάσεις. Ναι. Και άλλο να περπατάς και να σε βουρτιχθείς κάτω σαν το γέρο, να πούμε. Εντάξει, υπάρχουν στιγμές που μπορεί ένας αθλητής ή ένας απλός άνθρωπος να μην ελέγξει το σώμα του. Ναι. Εσύ δεν το ξέρεις αυτό, δηλαδή. Καλά, εγώ είμαι γέρος πια, δεν είναι. Τι γέρος είσαι, γιατί? Εντάξει, τώρα εγώ πρέπει να φάω μπουνιά για να πέσω κάτω έτσι. Εντάξει, γιατί δεν υπάρχουν στιγμές που σκοντάφτουμε ή ξεχνιόμαστε ή. Περπατάς στον δρόμο εσύ και βλέπεις μια ώρα γυναίκα. Τι κάνεις? Τι κάνεις? Και πέφτει σε μια κολόνα. Σώπα, ρε φίλε. Πού να κυκλοφορήσουν οι γυναίκες για να πέσει σε κολόνα? Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Αφού είπαμε, όπως είπες εσύ, οι ξένες είναι. Και οι Ελληνίδες είναι καλές τώρα, εντάξει. Επειδή αλλάξει, σε κράξανε γι' αυτό. Όχι, δεν με κράξανε. Επειδή βλέπουμε τι κυκλοφορεί στην πόλη. Ναι, αλλά εσύ προτιμάς τα βαλκανικά προϊόντα. Άσε με να την προτιμάω. Άσε με. Εντάξει. Δεν μιλάμε για. Πώς βλέπεις την Χίλαρη. Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, η παρακμή ενός άντρα ποια είναι, ρε παιδιά? Ποια? Ένα είσαι τώρα πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σωσίας του Τάις Λίμπρεχτ. Ναι. Λοιπόν, για τον Κλίντον λέω. Να έχει δώσει τις magic lives σου δεξιά και αριστερά. Εντάξει, δεν μπορεί να τον χωρίσει τώρα πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είναι στο καρβουνιάρικο του Μαλαμί να δουλεύει και να πηδήξει την φουρνιάρισα, να πούμε, και να τον πει φύγει δρόμο. Ο Κλίντον δεν τον έδιωξε. Τον περιποιήθηκε όμως με άλλο τρόπο. Τα φτιάξε με την γραμματέα της. Κατάλαβε. Μερακλού και η Χίλαρη. Μερακλού. Όλα τα ξέρεις, όλα. Ναι, μερακλού. Πώς τα βλέπεις με τη Μερακλού, τι γίνεται? Θα δείξει κάλπη. Τραμπ είσαι ή. Ο εσύ ρε παιδί μου. Εγώ τι γουστάρεις? Περιμένω το αποτέλεσμα. Ρε άστο τώρα το παραμύθι. Μη με πάει στα γούσταρες. Πολιτικά. Τι θα γούσταρες. Μη με πας στα πολιτικά. Στα πολιτικά μη με πας. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Έναντι της Χίλαρη και του Τραμπ, χίλιες φορές τον Τραμπ γουστάρω. Γιατί είναι άνθρωπος, ναι. Δεν έχει ευγένεια πάνω του, είναι θρασίμι και έχει να κάνω λεφτά και δεν μασάει να. Σίγουρα η συνέχεια σε σχέση με το προφίλ που είχε μέχρι τώρα ο Ομπάμα θα είναι τελείως διαφορετική. Ναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα. Αλλά και η παραχμή του άντρα, ρε φίλε, τώρα να τρέχει τώρα στην προεκλογική εκστρατεία της γυναίκας του και να κάνει γκούτσου γκούτσου τα. Πώς τα λένε,
αφού έπαθε τα τρία τα εμφράγματα και έκανε τα bypass. Γιατί αν δεν έκανε τα bypass, ακόμα Magic Live θα έδινε. Να στα λέω εγώ αν τα ξέρεις, αυτά που είμαι μεγαλύτερος από αυτά τα πράγματα. Περνάς 8 ολόκληρα χρόνια. Σε περνάω 8 ολόκληρα χρόνια. Για λέγε λοιπόν, γιατί έκανε πουλκούμε ο Άρης με τον. Γιατί δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος. Έχει αλλαγές παικτών. Είχε την σοβαρή απουσία του Σανικίτσε που είναι μεγάλο το σοκ από ό,τι φαίνεται. Έχει έρθει ο Γιάνκοβιτς. Δεν τραβάει. Ο Γιάνκοβιτς. Ο αντικαταστάτης του τραυματία. Ο αντικαταστάτης του τραυματία δεν είναι κατά ανάγκη ο Γιάνκοβιτς. Ποιος ο Γιάνκοβιτς είναι μια προσθήκη παίχτη η οποία έγινε τηρουμένων των αναλογιών. Ο Γιάνκοβιτς ήταν ένας παίχτης τον οποίο ήθελε ο κ. Πρίφτης και το καλοκαίρι. Ναι. Θεωρήθηκε καλύτερο να έρθει και για τον ίδιο και για τον Άρη γιατί δεν είχε χρόνο συμμετοχή στη Βαλένθια. Ήρθε. Ναι. Είναι τελείως διαφορετική η προσθήκη του Γιάνκοβιτς από την απουσία του Σανικίτζε. Δεν ήρθε ως αντικαταστάτης του Σανικίτζε, ναι, ο Γιάνκοβιτς. Γιατί ο Βλαχόπουλος λέει, ναι, στα επιθετικά είναι καλύτερο, στα αμυντικά είναι χειρότερο. Κάτι τέτοιες αναλύσεις έκανε εγώ που άκουγα. Εντάξει, ο Βασίλης, ναι, το γνωρίζει πολύ καλά το θέμα και έκανε, ναι, ανάλυση σε άλλη βάση. Αλλά δεν ήρθε σε καμία. Δεν μου λες, ναι, ο κύριος Λάσκαρης ήταν στο μάτς. Όχι, δεν ήταν. Πόσο καιρό έχει να έρθει. Έχει να έρθει αρκετό καιρό. Γιατί. Γιατί άραγε. Εγώ εσένα ρωτάω. Γιατί δεν έχει έρθει ακόμα. Ναι, τρέχει κάποιο λόγο, ρε παιδί μου. Υπάρχουν κάποια πράγματα που τον απασχολούν περισσότερο στα επιχειρηματικά του και θεωρεί ότι. Το βλέπω λίγο απόμακρο. Έχει να κάνει με τον Άρη, αυτό έχει να κάνει με τίποτα δουλειές, με συνεργάτες που. Εσύ, ρε Κωστή, ασχολείσαι με αρκετά πράγματα. Υπάρχουν και περίοδες στη ζωή μας που πρέπει να ασχοληθούμε πιο πολύ με αυτά που είναι άμεση. Αν ήμουν ιδιοκτήτης ομάδος, θα είχα και άγχος. Θα είχε και άγχος. Μην ξεχνά ότι ο Νίκος Λάσκας ασχολείται με πολλά πράγματα επιχειρηματικά. Υποθέτει ότι υπάρχει μια σειρά πραγμάτων. Η άλλη γυναίκα του Χοντρούλα που ερχόταν και. Μαζί δεν έρχονταν. Ναι, αυτό. Μαζί έρχονται. Δεν πάει ξέχωρα ένα με τον άλλο. Άρα και η Τζόρτζια έχει να έρθει καιρό. Και η Τζόρτζια έχει να έρθει. Ναι, γιατί με ρωτούσε ένα Σεργιανό, λέει, άμα δει τον Παρθενάκη, λέει, ρώτα τον Αλήνα. Θα έρθουν σύντομα. Θα έρθουν σύντομα. Θα έρθουν σύντομα. Θα έρθουν σύντομα. Ο μήνα του Νοέμβρη για τον Άρη είναι πολύ δύσκολο γιατί παίζει. Αύριο με Πάβη, έπαιξε με Ολυμπιακό. Το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι είναι με τον Παναθηναϊκό 21. Έχει δύο εκτός έδρας παιχνίδια στην Ευρώπη, αν δεν κάνω λάθος, πρώτα με την Φραγκφούρτη και μετά έχει ένα ακόμα δύσκολο εκτός έδρας αγώνα. Το μπάσκετ του Άρη είναι σαν. Με την Νίμπουρ, ναι, στην Τσεχία. Το μπάσκετ του Άρη, εν συγκρίση με το ποδόσφαιρο του Άρη. Δηλαδή το ποδόσφαιρο του Άρη είναι πόλεμος, ναι, και το μπάσκετ του Άρη είναι πήγα στο Οντεόν πλατεία, ναι, παίρνω το φυλάδιο, ποιο έργο να δω τώρα ξέρω εγώ. Το Μπίμπι το Αρκουδάκι, ναι, γιατί άμα πας να δεις αρχαίο θέατρο δεν θα έχει 5.000 δηλαδή. Θέλω να πω δηλαδή ότι και να χάσει και να κερδίσει, δηλαδή δεν έγινε και τίποτα, λέει, αυτό αντιλαμβάνομαι. Δεν νομίζω ότι είναι, είναι ένα. Πώς. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Να σου πω κάτι, αν δεν είχε καλή παρουσία. Παιδάκι μου, έχασε ο Πρίφτης 4 πόντους, ναι, με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν άνοιξε ο Ρουθούνη. Ναι. Φέρνει Αναστόπουλος 1-1 με την καρδίτσα και αρχίζουν και φαλούμε από όλους τους ανθρώπους. Και λέω εδώ στη συνέντευξη που το κάνω. Πώς γίνεται αυτό δηλαδή, η καρδίτσα 1-1 και με τον ΠΑΟΚ. Τόσο, δηλαδή τον Μπουλκουμές του ΠΑΟΚ ήταν χειρότερος για το 1-1 της καρδίτσας. Φυσικά και η ήττα του Άρη από τον ΠΑΟΚ δεν ικανοποίησε κανέναν από τον Άρη. Ποιον στεναχώρησε περισσότερο, το 1-1 της καρδίτσας ή το 4 πόντους από τον ΠΑΟΚ. Γιατί εγώ έβλεπα το μάτς με κάτι Αριανούς, ναι, οι οποίοι φύγανε με την ώρα από τα σκέλια από το καφενείο, δεν μας άφησαν να δούμε και ΑΕΚ Πανιώνιος, διότι ναούμε έπαιξε ο Άρης με τον ΠΑΟΚ. Φύγανε, εντάξει και τα λοιπά. Μόλις όμως έφεραν ένα με την καρδίτσα. Καθίσαν σαν τα σκυλιά της Ιερουσαλήμ. Αν ο ποδοσφαιρικός Άρης έπαιζε καλή μπάλα, ναι, και 90 λεπτά διάρκεια, ναι, και έφερε δύο ισοπαλίες, ναι, και έπειθε τον κόσμο, τουλάχιστον προσπάθησε. Ναι, ναι. Θα ήταν η ίδια αντίδραση των φιλάθλων. Εγώ ξέρω ότι με το αποτέλεσμα κρίνονται τα. Ωραία. Αυτά, ναι. Ο Άρης πέρσι με συγκεκριμένα δεδομένα είχε μια πολύ καλή πορεία και ήταν αίτητος σε πολλά δύσκολα εντός έδρας παιχνίδια. Πού, στη Γάμα Εθνική, στο ποδόσφαιρο? Όχι, στο μπάσκετ. Α, στο μπάσκετ, ναι. Είχε 8-8 στην Ευρώπη. Και νίκησε δύο φορές πέρσι τον Παναθηναϊκό στα ημιτελικά. Δεν ωρεοποιούμε κατά. Ναι. Απλά η ήττα του είναι Άρη. Είναι soft ο παδός του Άρη. Ναι. Soft την πήρε. Η ήττα του Άρη από τον ΠΑΟΚ ήταν, ρε παιδί μου, ίσως μέσα στο όριο της ανοχής. Χθες ο Άρης είχε κάποια καλά διαστήματα, αλλά δεν πήρε. Χθες που έχασε από τον Ολυμπιακό, πάλι δεν έγινε τίποτα. Απλά βάμος, ήταν καλύτερο, ναι, σε σχέση με την εμφάνιση που έδειξε με τον. Δεν έπεσε κανένα κοτρόνιλο, δεν μπήκε κανένα να βαρέσει. Τον Πρίφτη, α πούμε, κατάλαβε αυτό. Παραδείγματος χάρη, παίζει αύριο με την Μπάβιτ. Η Μπάβιτ είναι αίτητη στο τουρκικό πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή τη Τουρκία είναι το πιο ακριβό. Το πιο ακριβό. Κάνει και ένα κλαρίνο αύριο με την Μπάβιτ. Εκεί θα υπάρχει αντίδραση. Θα υπάρχει αντίδραση. Θα κάνουν δεν ξέρω αν θα κάνουν ου, θα κάνουν α, αλλά θα βγάλουμε έναν τρόπο τη αρισιά του. Πάψε, λες.
Φυσικά, γιατί. Τι ώρα παίζουν? 9 η ώρα. Α, για να δω ότι θα χάσουν, να πάρουν το δόντο μάτς, για να δω άμα κάνουν εού. Εντάξει. 9 η ώρα αύριο. Εντάξει, με τον Ολυμπιακό τώρα δεν είναι και εύκολο. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα. Nice. Είναι η καλύτερη ίσως την τελευταία πενταετία στην Ευρωλίγκα. Ναι. Έχει δύο κατακτήσεις Ευρωλίγκας. Δεν είναι εντάξει, αμεληταία. Εδώ χωριό είμαστε. Θα μπορούσε χθες ο Άρης όμως να την πάρει την νίκη. Κάτι η Τζόρτζια εκεί με τον Λάσκαρη. Πάνε στη Μύκονο, πάνε εκεί τα, τα σκάφη. Εντάξει. Να του κάνει δώρο και εκεί το σκάφος. Αλλά ο Ολυμπιακός περνάει, ας πούμε, 10 πόντους εδώ και τα λοιπά. Μπασκετούπολ και τα λοιπά. Η ουσία είναι ότι είχε. Πάντως τα χρέη τα πλήρωσε, έτσι δεν είναι. Είχε και τα πληρώνει ακόμα. Α, μπράβο. Είχε 5.000. Ποιος τα έκανε τα χρέη, να τα ακούσουν οι Αριανοί? Του Δαμιανίδη παρέα. Όλη παρέα, παρέα που έκανε τα χρέη. Που έκανε τους Αριανούς και οικονόμαγαν. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ναι. Εσύ το πας πάλι στο δικό σου. Υπήρχαν κάποια χρέη, μπήκαν σε μια τάξη. Τώρα τα πρόσωπα έχουν σημασία. Το θέμα είναι να μπουν σε μια. Δεν έχουν σημασία τα πρόσωπα. Σε μια φάση νοικοκυρωσύνης. Φυσικά έχουν. Τα πρόσωπα όμως λογοδοτούν βάσει δικαστικών κινήσεων και αναμένονται αποφάσεις δικαστηρίων. Στις φυλακές του Αλκατράς θα τους πάνε. Καλά. Τέλος πάντων, εμένα αυτό που με ενοχλεί σε εισαγωγικά είναι ότι ο ΠΑΟΚ, παραδείγματος χάρη, που έπεσε σήμερα με τη Βιλερμπάν, έχασε. Πάλι. Όχι, δεν έχασε πάλι. Έχει 5 σερί νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Πού έπαιξε? Μέσα στο Παλατάκι. Καταραμένο γήπεδο είναι. Είχε πάλι 1000 άτομα. Καταραμένη είναι αυτή. Δεν είναι κατάσταση. Καταραμένη είναι. Τι είναι? Κατάρα είναι. Δεν ξέρω. Εδώ κάνανε άγαλμα τον Δεδέογλου, πώς το λένε, τον Σεραφείμ, τον συγχωρεμένο. Και ζήλεψε να πούμε, πώς το λένε, πώς το λένε, κυρίες και κύριοι, τον κολλητό του, πώς, ο Βεζιρτζής. Ναι. Ζήλεψε ο Βεζιρτζής, δεν πήγε. Ζήλεψε ο Οικονομίδης, δεν πήγε. Δεν πήγε κανένας. Θέλαν κάποια αυτιά. Δεν ξέρεις κάμος χασλές. Όχι ρε, όταν έγινε τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος. Ναι. Γιατί στον ΠΑΟΚ, επειδή δεν παίρνουν τίτλους, φτιάχνουν αγάλματα. Μάλιστα. Τώρα φτιάξαν του Παντελάκη ένα άγαλμα. Τις κοτρώνες που το πετάγανε εκεί στο γήπεδο, φτιάξανε τις κοτρώνες, τις μαζέψανε, δώσανε σε έναν εκεί πέρα, πώς το λένε, γλύπτη, 5 φράγκια και το κάνανε άγαλμα. Και πήγαν και κλαίγανε. Πολύ γέλιο. Θα τα πούμε αργότερα. Ναι. Για περίμενε. Το 61-67 του ΠΑΟΚ με τη Βιλερμπάν δεν ήρθε στην τέλεια του κόσμου, ναι. Αλλά νομίζω ότι 1000 άτομα τώρα στο Παλατάκι δεν είναι κατάσταση. Μπασχετικός ΠΑΟΚ, τώρα να σου πω εγώ, είναι ας πούμε ταινία που μπορεί να γίνει κωμωδία της Φίνος Φίλ. Δεν ξέρω. Είναι, ναι. Είναι κρίμα πάντως, γιατί έδειξε η ομάδα πολύ καλά στοιχεία τον τελευταίο μήνα και. Και έχει τίμια παιδί ο ΠΑΟΚ. Έχει τίμια παιδί. Και ο Πρέλεβιτς είναι τίμιο παιδί. Ιουγκοσλάβος τίμιος, φοβερό. Είναι τίμιο παιδί. Και ο άλλος, πώς το λένε. Ο Αγγέλης ο Γαλατσόπουλος. Και ο Γαλατσόπουλος είναι τίμιο παιδί. Δηλαδή τον βλέπεις στη φάτσα τον Γαλατσόπουλο και λες αμάν Παναγία μου. Και όμως είναι τίμιο παιδί και ξέρει και από το άθλημα κτλ. Ο ΠΑΟΚ έχει τίμια παιδιά και τίμιους διαχειριστές στο μπάσκετ. Σακούνε να ξέρεις. Ξέρω. Η μπασκετική. Ναι. Ο Γαλατσόπουλος, στο λέω εγώ. Ναι. Άμα το δεις στον δρόμο, θα πεις αμάν Παναγία μου, τι είναι αυτό, θα κρυφτείς. Όμως είναι κύριος τζέντλεμαν στις συνεργασίες. Έχει καλά παιδιά το μπάσκετ του ΠΑΟΚ στο θέμα διαχείρισης. Αυτό λέω. Ενώ στην μπάλα δεν ήταν έτσι παλιότερα. Θέλω να συγκρίνω δηλαδή. Μάλιστα. Και ο Πρέλεβιτς είναι και γνώστης του αντικειμένου. Και καλό παιδί και τίμιος διαχειριστής. Έτσι δεν είναι. Εγώ τα ξέρω και τα λέω τα καλά. Δεν είμαι εγώ καρνίβαλος να λέω. Αρχίζω να καρχίζω. Είναι καλά παιδιά. Και δεν αξίζουν τέτοιες μεταχείρισεις όπως λες και εσύ. Από τους καρνιβάλους τους άλλους. Θα έπρεπε να έχει πιο μαζική παρουσία. Ναι, το λέω εγώ αυτό. Γιατί το Σάββατο ήμουν στο. Το Σάββατο, παραδείγματος χάρη, ήμουν στο Ιβανόφιο. Στο Ιβανόφιο. Τι ήταν στο Ιβανόφιο. Πολύ... Έπαιζε ο Ηρακλής με τον. Καμιά διαδήλωση εκεί πέρα είχε κανένα. Όχι. Έπαιζε ο Ηρακλής στο μπάσκετ. Έχει κάνει 5 στα 5. Ποιος? Παίζει το Σάββατο με τον Πανιόνιο. 5 στα 5 έκανε. Ναι, και είναι στην κορυφή ναι. Μαζί με τον Πανιόνιο και παίζει το Σάββατο στη Νέα Σμύρνη. Πανιόνιο Ηρακλής. Θα χάσει. Εκεί άμα χάσει τι έγινε. Δεν ανεβαίνουν δύο ομάδες. Παίζει ο. Παίζει και ο Γιάννης, ο Κακαλούδης. Είναι πολύ σοβαρή και ο Βαγγέλης Αλεξανδρής κάνει καλή δουλειά και είχε πολύ. Είναι πληρωμένη. Είναι πληρωμένη. Πληρώσανε. Ναι. Είναι σωματείο Θεσσαλονίκη που πληρώνει. Σου πάρε, φίλε. 15 φορές το έχουν πει, Κωστή. Ότι μέχρι τώρα. Ναι, αλλά πριν ένα μήνα σε ρώτησε. Εντάξει. Εξακολουθούν και πληρώνουν. Εντάξει, 1,5 μήνα πέρασε. Εντάξει. Δεν είναι ακόμα η σεζόν το σημείο τη χρονική περίοδου που δεν πήγε Μάρτιο θα λέγαμε. Οι παίκτες του Πανιωνίου παραδείγματος χάρη, που ναι, ναι. Είναι εφάμιλη ομάδα σε όνομα και αξία με τον Ηρακλή για την Α2, βγάλανε ανακοίνωση και λένε είμαστε πλήρωτοι. Δύο-τρει ναι. Μήνες. Έτσι. Οι δικοί μας δεν βγάλανε ακόμα. Όχι, δεν βγάλανε. Τελείωσε. Και είχε αρκετό είναι κόσμο. Θέμα αυτό. Είχε αρκετό κόσμο στο Ιβανόφιο. Πόσο κόσμο είχε? Είχε 800.000 άτομα. 1000 άτομα. Ναι. Η μισή αστυνομική ήταν, τι ήταν. Είχε και αρκετή αστυνομία, αλλά. Μπάτσι ήταν. Είχε πολύ ωραίο. Πολύ, πολύ ωραία είχε... ατμόσφαιρα. Ναι. Μην με πάδρεκοστε σε αυτά. Είχε μια χαρά ήταν. Μια χαρά ήταν η πολιτικό το θέμα δηλαδή. Ναι, όχι, ήταν μια χαρά η κατάσταση. Δηλαδή, άμα πάει ο Ηρακλήδη στο Στίβο, 50 άτομα και έχει 200 αστυνομικού. Είχε πολύ μπασκετικό κόσμο. Είναι δηλαδή γιάφκα θα ρισκέει. Είχε πολύ μπασκετικό κόσμο που είχε καιρό να πατήσει το Ιβανόφιο. Και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Και πού να πάνε οι Ηρακλήδη.
Μπορούσαν να πάνε πουθενά. Αυτό λέω, στον μπάσκετ θα πάνε. Μπορεί να μην πήγαιναν στον μπάσκετ. Ή στα πανεπιστήμια γιατί... θα κρύβονται ή στον μπάσκετ. Είναι υποχρεωμένοι. Δηλαδή πάει κάποιο με το ζόρι. Πάει κάποιο με το ζόρι να δει ένα παιχνίδι. 800 άτομα στο μπάσκετ, πλάκα κάνει, ρε φίλε. Πάει κάποιο. Αστεία λε. Πάει κάποιο να δει. Για μένα στα Α2, επίτευγμα είναι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Πιο πολύ από τι παοξίδε. Είναι ότι είχε και ωραία ατμόσφαιρα αυτό. Ναι. Δηλαδή δεν είναι μόνο ποια είναι η ομάδα, ο Ηρακλή, ο Άρης, ο Πάοκ. Είναι να πηγαίνει ένα παιχνίδι και να σου βγάζει υγεία, ρε παιδί μου. Να θε να το δει, να δει. Εντάξει, αυτά είναι συναισθήματα που δεν βγαίνουν εύκολα. Ο Γκαγκαλούδη πόσο σκόρερ έχει. Είχε 16 πόντου. Αλλά δεν ήταν μόνο ο Γκαγκαλούδη, ήταν και ο Τότσιο, ήταν και ο Ρουτκάο. Έτσι αδύνατο είναι ο Γκαγκαλούδη. Έτσι λεπτό. Είναι αδύνατο. Έτσι όπω δεν βάζει γραμμάρι. Γι' αυτό παίζει τόσα χρόνια. Είναι στεγνό. Είναι πιο ήρεμο πάντω. Ναι. Ναι, ναι. Δεν τσακώνεται τώρα. Όχι, όχι. Πόσο χρόνο είναι. Είναι 38. Άμα φτάσει την ηλικία μου δεν τσακώνεται καθόλου. Του δώσει χαιρετίσματα. Θα το δώσω. Ναι, του δώσει χαιρετίσματα. Αυτά πάνω κάτω. Έχουμε ένα κοινό φίλο με τον Γκαγκαλούδη και. Ναι. Το Βασίλη λες. Ναι, το Βασίλη. Εντάξει, ο Βασίλης με όλους τους φίλους είναι. Ναι, εντάξει. Είναι παιδί που ξέρει. Ναι. Να πω και χαιρετίσματα στο Φώτη και τον Γιώργο που σε ακούνε, μπασχετικοί. Ναι. Και εν τω μεταξύ θέλω να απολογηθώ στους μπασχετικούς. Ναι. Επειδή δεν το ξέρω το άθλημα. Εντάξει. Και μόνο παρασκηριακά μπορώ να κάνω καμιά ερώτηση και τα λοιπά. Νιώθω... Ναι. Όσο σου αρέσει και όσο μπορείς να ξέρεις. Ο κόκκινος μιλάει για μπάλα. Εγώ γιατί να μιλάω για μπάσκετ. Γιατί να μιλάω. Έχεις δίκιο. Και εγώ βλέπεις ότι είμαι πολύ μετρημένος σε αυτά που λέω. Αυτά που μπορώ να ξέρω λέω. Δεν θέλω να λέω ούτε χαζαμάρες ούτε υπερφύαλες. Ο Κλαδάς μπορεί να πει για το φλάουτο. Τι να πει, ό,τι θέλει ο καθένας. Σωστά, έχεις δίκιο. Να μιλήσω κι εγώ για μπάσκετ. Να κάτσω άλλο να με ακούσει δηλαδή. Θα μιλήσω για μπάσκετ. Αυτό είναι τρομερό να πούμε. Ένα που σ' ακούνε. Ένα που, ναι. Αυτά γενικά. Εντάξει, νομίζω έρχεται καλό timing για τον μπάσκετ. Ο κόσμος είναι κοντά. Λίγο παραπάνω να είναι ο Παοκτής ο Φιλάβλος. Κύπελο τώρα Α2 με Α1 είναι μαζί. Έχει προχωρήσει το κύπελο. Όχι, δεν κατάλαβες. Ναι. Παίζουν. Περιμένουμε την κλήρωση. Ναι, η κλήρωση μπορεί να τύχει Α2 με Α1. Έτυχε. Προχωράνει ο μάτς. Ο Ηρακλής έτυχε με κανέναν. Ο Ηρακλής αποκλείστηκε από την Κίμη. Κέρδισε μέσα στο Φάρο. Προτίθεται πέρσι είχε ανέβει. Δηλαδή ο Ηρακλής δείχνει μια εικόνα πολύ αξιόπιστη. Έχει περάσει μέσα από τρεις έδρες. Του Δούκα, του Αρκαδικού και της Κίμης για το κύπελο. Ο Δούκας ποιος είναι. Ο Δούκας είναι μια ομάδα, είναι τα εκπαιδευτήρια Δούκα στην Αθήνα. Και εξωσχολείο. Κολέγιο είναι. Σαν κολέγιο είναι, ναι. Ιδιωτικό. Ιδιωτικό, ναι. Έλα. Και έχει μπάσκετ. Ναι, ναι. Σόπα. Ναι. Και έχει αρκετά ναι. Υψηλό μπάτζετ. Μπράβο. Και έχει και 3-3. Δηλαδή δεν είναι. Είναι σημαντικό. Ο Δούκας. Στην Αθήνα. Ναι. Ναι. Άλλο είναι οι πλούσιες περιοχές της. Τι έχουμε εδώ. Δεν ξέρω πώς το λέω. Τι αδιαφήμιση θα το κάνω. Είναι γάμα εθνική. Δεν θα το κάνω διαφήμιση. Έχει αντίστοιχα. Απλά ναι, το αυτό που λέει ο Γιάννης είναι τα μεγέθη είναι μικρότερα ναι. Βάσει. Λύσαξε αυτός ο γιατρός. Πληθυσμού. Λύσαξε αυτός ο. Γερασμένο το ρόστερ του μπασχετικού Ηρακλή. Δεν πείθεις να τον παρακολουθήσεις, λέει. Ναι. Κι όμως υπάρχουν άτομα που πείθονται να τον παρακολουθήσουν. Δηλαδή έχει γιατρός... δίκιο ο γιατρός εδώ, Ηρακλειδέας. Έχει μεγάλο μεσόωρο, αλλά το θέμα είναι τι κάνεις. Ναι, ο Τότσιος είναι 38, ο Δέσπος είναι 40, ο Γκαγκαλούδης είναι 39, ο Αγγελακόπουλος είναι 37. Εγώ βλέπω τι γίνεται στο γήπεδο, 5 στα 5. Ναι. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Ο γιατρός μπορεί να έχει την άποψή του. Χίλια άτομα λέει, είχε πράγματι λέει. Χίλια άτομα. Εισιτήριο λέει πλήρωσε κανένας, ρωτάει ο γιατρός. Ναι. Δεν είμαι λογιστής, συγγνώμη. Ναι. Ναι, ναι πλήρωσε και οργανωμένοι. Έτσι μου είπαν από τη διοίκηση. Ναι. Αυτό είναι είδηση, πρώτη σελίδα. Το κάνουμε ένα κάδρο αύριο. Δεν ξέρω. Άμα θέλει ο οργανωμένος φίλος και ο απλός φίλος να βοηθήσει μια ομάδα και πείθεται, το κάνει Κωστή. Τώρα, κατά πόσο. Πες του πώς βλέπει το μάτς στο κλειστό της Αρτάκη το Σάββατο. Ποια είναι η Αρτάκη. Είναι το κλειστό της Αρτάκη η έδρα του Πανιωνίου. Ναι. Χωρίς προγνωστικά. Είναι μεγάλο, μεγάλο δείγμα. Πώς να το πω. Θα μετρήσουν τα πάντα. Αλλά είναι ανούσιο παιχνίδι γιατί και να χάσει ο Ηρακλής δεν έχει τίποτα. Δύο ανεβαίνουν. Ανεβαίνει πρώτος και η δεύτερη ομάδα πάει σε play-off 2-5, 2-4. Ναι, αλλά θα ανέβει κι άλλος γιατί πολλές ομάδες φαντάζομαι στον θα. Στον ΠΑΟΚ είναι πληρωμένη. Ναι, είναι πληρωμένη. Δεν βγάλανε ανακοίνωση. Δεν βγάλανε ανακοίνωση, εντάξει. Δεν έχω και το λογιστικό, ναι. Τη λογιστική ανάλυση. Ναι, εγώ δεν σου πάω να κάνεις τώρα το έργο λογιστής. Για Άρη ναι. Και ΠΑΟΚ ναι. Περισσότερα στον Βασίλη και τον Γιώργο. Ποιο Βασίλη και Γιώργο. Τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο και τον Γιώργο τον Πετρίδη. Έλα μου, εντάξει, εγώ εσένα. Εντάξει, εγώ. Τους κρύους τώρα δεν έχω παρεδώσει. Μια χαρά είναι, μια χαρά. Ναι. Μια χαρά. Είμαστε σε καλό φεγγάρι για τον μπάσκετ, δεν ξέρω, εντάξει. Λίγο ας είναι πιο πολύ ο κόσμος. Εντάξει, κακά τα ψέματα είναι χαλεπή καιρή για όλους. Δεν γίνεται να βγαίνουν χρήματα τα οποία δεν υπάρχουν. Μακάρι. Ο Ντραγκίσεβιτς, λέει, ναι. Ο συναθλητής, ο μποξέρ, να πούμε, ναι. Ήρθε σαν αντικαταστάτης του Σανίκητσε. Ναι, έχει δίκιο σε αυτό. Ναι. Ο Γιάνκοβιτς ήταν μια προσθήκη, μια επιπλέον. Παρουσία παίχτη, η οποία έκατσε και το timing. Ήθελε να φύγει για τη Βαλένθια, τον ήθελε ο Δημήτρης ο Πρίφτης, ήρθε. Είναι ένας παίχτης διεθνής σε πολύ καλή ηλικία. Απλά
θα μπορούσε να είναι από το καλοκαίρι. Τον πρίφτη τον χωνεύουν οι Αριανοί, δεν τον πολύ χωνεύουν. Τον πρίφτη γιατί να μην τον χωνεύουν. Τον χωνεύουν. Τον χωνεύουν. Έχουμε εδώ ένα Αριανό αυτή την καβάλα. Τον χωνεύετε. Τον χωνεύουν. Το χωνεύουν. Εντάξει, απλά κακά τα ψέματα όταν έρχονται. Όταν έρχονται. Τι πες? Έκανε λάθος επιλογές. Λάθος επιλογές. Εντάξει, να σου πω τώρα κάτι. Είναι και κάποια πράγματα τα οποία και οι προπονητές δεν είναι μάγοι. Ναι. Εντάξει, επιλέγουν κάποιους παίχτες. Μπορεί να μην έχουν προσαρμοστεί ακόμα. Παίζουν ρόλο και κάποιες άλλες παράμετρες τις οποίες εμείς δεν γνωρίζουμε. Απλά κρίνουμε μόνο με το οικονομικό και ότι θέλουμε αποτέλεσμα. Λογικό και αυτό. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι πέρσι οι επιλογές ήταν πιο αποτελεσματικές βάσει των χρημάτων. Αλλά ας τους δώσουμε λίγο χρόνο και δεν είναι εύκολο κακά τα ψέματα να αλλάζουν παίχτες οι οποίοι δεσμεύονται με διετή συμβόλαια. Και θέλει και μια στήριξη. Δεν γίνεται στο πάνω, πρώτο στη Θεσσαλονίκη, πατατράκ. Ο πασχετικός λαός του Άρη είναι ο καλύτερος. Έτσι. Μακράν. Μακράν. Μακράν, αλλά έχει και έναν άνθρωπο ο οποίος υποτίθεται είναι πιο εύρωστος οικονομικά. Πιο θα τον δούμε δηλαδή σε αυτές τις μέρες. Φυσικά τον δούμε. Θα τον δούμε. Αυτές τις μέρες δεν ξέρω, θα το δούμε σύντομα. Ναι. Ο Ηρακλής έχει έναν άνθρωπο ο οποίος εντάξει, με 5 ανθρώπους και τον Αλεξανδρή και 10 παίχτες έμπειρους παλεύει. Κάνει ένα. Καινούριο ξεκίνημα. Γίνονται έργα και στο Ιβανόφιο, θα γίνει και παρουσίαση της φανέλας. Έργα γίνονται. Θέση ήταν και στο. Έργα. Υπάρχουν βαφές, μπαίνουν κάποιες. Η πολυβολία βάλανε οι Ιρακλείς. Όχι, ρε παιδί μου. Άρχισε να βάφεται το Ιβανόφιο, ήταν εγκαταλελειμμένο τώρα. Εντάξει. Θέλει να γίνουν κάποια 5 πράγματα. Δεν χρειάζεται να γίνουν τα υπέρογκα έξω. Το βάφουνε. Ποιοι το βάφουνε. Οι άνθρωποι της ομάδας. Σοβαρά, ε? Ναι, ξεκίνησαν. Βάλαν τον Κακαλούδι να βάφει τον Κακαλούδι. Όχι, δεν βάλαν τον Κακαλούδι. Μάρκο, μην τα λες αυτά. Ξέρεις ότι αυτά τα πράγματα θέλουν και μια σειρά. Εντάξει, δεν γίνεται όταν βρίσκεις ένα μαγαζί το οποίο δεν είχε κάποιο που και είναι καταλημμένο. Θέλουν όλα να γίνουν μια σειρά. Πρώτα είναι το αγωνιστικό, ένα προπονητή. Τα λεφτά δεν τρέχουν. Πρέπει να βρει χορηγίες. Από ό,τι κατάλαβα αυτά που με λες, ο Ηρακλής είναι πιο πολύ πουλάει στην Α2 από ό,τι άλλοι δύο να πούμε στην. Ναι, βλέπω δηλαδή. Στόχο δηλαδή έχει μεγάλο. Δηλαδή, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ στόχο κλάιν-μάιν. Τι στόχο έχουν. Τι στόχο έχουν. Τι στόχο έχουν. Πέντε νίκες και ο ΠΑΟΚ. Τι στόχο έχει ο ΠΑΟΚ. Τι στόχο. Άμα ρωτήσει τον δρόμο να ΠΑΟΚ και πει τον μπάσκετ, τι στόχο έχει, θα σε πει. Καλά, ρε, δεν ξέρω τι στόχο έχω στο ποδόσφαιρο. Στον μπάσκετ θα σου πω τι στόχο έχω. Ναι, ο Αριανός δεν θα σε πει. Τι στόχο έχει. Θα σου πει. Μόλις αρχίζει και σου λέει. Εντάξει, ενώ ο Ηρακλείδες. Ναι, έχει στόχο την άνοδο. Ο Αριανός θέλει τέτοιο. Θέλει περισσότερες διακρίσεις. Εντάξει, δεν ήρθαν τα αποτελέσματα, θα σου κάνει και λίγο υπομονή. Μπες, θα σε κάνει. Μέχρι πέρσι, πρόπερσι δεν είχε τρόπο να ανταποκριθεί στα. Και εσύ σέρνεις τώρα, λες. Όταν σε λέω για στόχο, το σέρνεις το πόδι. Δεν σέρνω. Πάμε διάλειμμα. Εντάξει, πάμε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Άντε ρε Μάκη, θα τελειώσουμε καμιά φορά με αυτό το μπάνιο. Σύριαλ έχει καταντήσει. Εμστά λέγα Θάνο μου, πάμε στο Φτίκα να γίνει το μπάνιο όπως το θέλεις και στην ώρα του. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής από τις μεγαλύτερες ισπανικές και ιταλικές εταιρείες. Με δωρεάν τρισδιάστατο σχεδιασμό και δωρεάν μεταφορικά στην ώρα τους. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Απόλλωνος 3739 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310 905 503. Και στο πλακάκι κόλλα. Όχι, άρπα κόλλα. 12.990 ευρώ, 12.990 ευρώ, το νέο Hyundai i20, μόνο 12.990 ευρώ και diesel. Αυτό δεν παίζει. Κι όμως, στη Hyundai Εσκιάδης Μπαλοδήμος παίζει. Πάρε τώρα στο 2310-596-596. Πολλοί σας σερβίρουν ψάρια. Λίγοι γνωρίζουν όμως τα μυστικά τους, όπως την παραδοσιακή ταβέρνα Πορφύρα. Από οικογένεια ψαράδων, εδώ και χρόνια, σας σερβίρουμε το καλύτερο ψάρι της πόλης, αλλά και νοπά κρεατικά, παρέα με τους νοστιμότερους μεζέδες, φτιαγμένους όλους από τα χεράκια μας. Παραδοσιακή ταβέρνα Πορφύρα. Και με ζωντανή μουσική κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Ιδανικός χώρος και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Παραδοσιακή ταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρο 30 στην Τούμπα. Τηλέφωνο για κρατήσεις. 922 710. Επιμέντιουμ.
Το θαύμα που δημιούργησε η φύση για την ενίσχυση της αντρικής φύσης. Επιμέντιουμ για τον άντρα. Ένα φυσικό αφροδισιακό προϊόν με αποτέλεσμα. Με όλες τις ιδιότητες των γνωστών σκευασμάτων χωρίς καμία παρενέργεια. Επιμέντιουμ. Με τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Ικαρίνης που αυξάνει την ερωτική διάθεση και καταπολεμά την ερωτική δυσλειτουργία. Επιμέντιουμ. Το δώρο της φύσης για τον άντρα. Θα το βρείτε αποκλειστικά στο Αβράμοβλου. Θεσσαλονίκη, Αγίου Μινά και Κατούνη Γωνία, πλατεία Εμπορίου. Η Φατιμέ ήταν μόνη της στην κουζίνα. Η τηλεόραση ακουγόταν δυνατά. Έψαξε τα σιρτάρια ένα προς ένα, μέχρι που βρήκε αυτό που χρειαζόταν. Η Φατιμέ πιάσε με δύναμη το μαχαίρι και έκοψε το ψωμί. Γιατί να σε φοβίζει μια γυναίκα μόνο και μόνο επειδή τη λένε Φατιμέ? Διώξε το φόβο. Άνοιξε το σπίτι σου σε συνανθρώπους μας που έχουν χάσει το δικό τους. Μπες στο πρόγραμμα Home for Hope του Solidarity Now και φιλοξένησε πρόσφυγες που βρίσκονται σε ανάγκη. Με την υποστήριξη της UNHCR και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αγάπη μου, σε παρακαλώ, άνοιξε, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Μόνο εσένα αγαπάω, μη μου το κάνεις αυτό, σε ικετεύω ρε πίτσα, σε λατρεύω πίτσα. Αν δεν ανοίξεις, θα φαρμακοδό πίτσα. Θέλω μία ευκαιρία. Θέλεις πίτσα με ευκαιρία? Deliveras.gr. Ευκαιρίες για πίτσες, σουβλάκια, μαγειρευτά, μπέργκερ, σάντουιτς, καφέ και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σου για delivery, πιο φθηνά από ποτέ. Μπες στο Deliveras.gr, κάνε δωρεάν την online παραγγελία σου και υποφελήσου από όλες τις αποκλειστικές προσφορές που δεν θα βρεις πουθενά άλλου. Deliveras.gr. Τώρα και στη Θεσσαλονίκη. Πεινάς. Deliveras. Καλά πίτσα! Άστο! Τη βρήκαμε σουβλάκι. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ? Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Τώρα που το Σαββατοκύριακο δεν έχει ποδόσφαιρο, ναι. Να πάω να δω κανένα Άσο Ντεόν, καμιά ταινία ή να δω μπάσκετ, τι με προτείνεις? Να δεις μπάσκετ, μετά να δεις και Άσο Ντεόν. Τι προτείνεις τώρα για να δω την κουλτούρα? Για ταινία. Γενικά μπάσκετ ή για ταινία τι, εσύ που είσαι στην πιάτσα? Εγώ είμαι καθυλωμένος εδώ σε ένα δωμάτιο. Τώρα έβλεπα την κυρία Κονιόρδου να παίρνει την αρνητική ενέργεια από το κεφάλι ενός άντρα. Ναι. Ναι. Πώς την παίρνεις αυτή την αρνητική ενέργεια? Μας δείτε και εμάς. Το θέμα είναι να μην τη βγάζει την αρνητική ενέργεια. Πρέπει να βγάζει θετική ενέργεια. Ναι. Άμα τη βγάλεις, δεν την παίρνει. Άμα δει την πλάτη τη δικιά μου η Κονιόρδου, ναι. Από την αρνητική ενέργεια θα βγάλει μουσια, πες την. Μάλιστα. Η Κονιόρδου. Πολύ κουλτούρα, πες. Μάλιστα. Ναι, αρχαίο θέατρο. Άλαβε. Ακούσει πολλά μπινελίκια. Όπως τη βρίσκει ο καθένας. Ναι. Και εγώ έτσι τη βρίσκω. Ναι. Σχετικά. Για λέγε λοιπόν Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο. Ταξίνω τα φρύδια μου δύο μέρες. Δεν έχω γυμναστήρια, δεν έχω τίποτα, δεν έχω αυτό κτλ. Και λέω, τι να κάνω, να δω Β' Εθνική. Να πάρω το αεροπλάνο να δω και Σαμικός Άρης, ξέρω εγώ, σε αεροπλάνο δεν μπαίνω. Οπότε το απορρίπτουμε. Ναι. Να πάρω εδώ κανένα παθραγικό, καμιά Β' Εθνική, να πάρω εδώ κανένα τοπικό, να δω μπάσκετ, τι με προτείνεις? Να δεις και μπάσκετ και να δεις και... Τι ταινία? Και να δεις, παραδείγματος χάρη... Τι να δω? Το λογιστή. Το λογιστή να δω? Ναι, με το δεν βλέπω τη λογίστρια του Ανδρώνη κάθε μήνα. Και άλλο λογιστή να δω. Ναι. Να δεις το μόνο στο Βερολίνο. Αυτό τι είναι, κομμουνιστικό, τι είναι? Όχι, όχι, δεν είναι, δεν νομίζω ότι είναι κομμουνιστικό. Τι είναι? Εντάξει, είναι μια ιστορία συγκεκριμένη. Κουλτούρα είναι. Λίγο πιο μυστήριο. Όχι, δεν είναι. Δεν κανένα είναι. Ψυχολογικό θρίλερ έχεις να με πεις, μια και θα χαλάσει ο καιρός τώρα, τα φύλλα θα πέφτουν, ανέμοι θα έρθουν. Δεν τις έχω δει τις νέες ταινίες. Σοφάω εγώ για χαλάζι, ναι. Για άνεμο, για φούλα να αυτό και θα βλέπω θρίλερ. Έχει τίποτα. Αγκαλιά με τη γυναίκα σου. Αγκαλιά με την κουβέρτα μου, γιατί η γυναίκα μου όταν έρχομαι κοιμάται εκείνη την ώρα. Καταρχήν ξεκινάει το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ποιο φεστιβάλ? Το φεστιβάλ. Τι φεστιβάλ? Το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, αυτό που γίνεται για τις νέες ταινίες. Κινηματόγραφο. Κινηματόγραφο. Ναι. Να πας να δεις, πάω. Είμαι φίλος, ναι. Με τον πρόεδρο των σκηνοθετών Ελλάδος. Ωραίος. Εντάξει. Ναι. Τον Παπαδόπουλο.
Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά ναι, εντάξει. Ναι, ναι. Σημαντική γνωρίζω. Θα έρθει πάντα να βρεθούμε εκεί να συνεννοηθούμε. 12 Νοεμβρίου, ναι, πάω ΚΑΕΚ. Να πάω στο Παλατάκι. Να πάω, να το δεις, ναι, γιατί. Ναι, μήπως εκεί. Τι. Έχει, θα πιάσει κανένα κρύο, μήπως δεν έχει ανοιχτά τα καλοριφέρ. Πληρώθηκε κανένα τη τσικώστα να μην χαρά θα είναι. Πάμε καμία φαρηγίτιδα. Ούτω ή άλλω με τέτοιο καιρό, τι να τα κάνει τα καλοριφέρ. Πάω ΚΑΕΚ, ωραίο. Πάω ΚΑΕΚ. Άλλο. Άλλο, δεν έχει άλλο. Ο Ηρακλής παίζει τον Πανιόνιο και ο Άρης παίζει στην Αμαλιάδα. Στην Αμαλιάδα παίζει ο Άρης. Μάλιστα. Εντάξει. Θα ανοίξω γραμμές σε λίγο γιατί έχω και τους αεξίδες εδώ με τους Αριανούς τους άλλους. Οπότε μου λες να δω το λογιστή. Ναι. Να δω το Βερολίνο που είμαι ναι, μόνος μου στο Βερολίνο. Πάνε και μια βόλτα στο κέντρο. Με τη μικρή, γιατί. Να πάει και μια βόλτα στο παραλία, κέντρο. Γιατί. Πάρουμε εκεί. Κάνει ποδήλατο. Ναι, φυσικά. Να κάνει ποδήλατο. Τι πήγε. Κάνει και εσύ το τρέξιμό σου, την άσκησή σου. Στην παραλία. Στην παραλία. Πολύ πώ σκοτωθήκαν, του πήραν τα μάξια παραμάζουμε που τρέχαν στην παραλία. Ναι, μην τρέξει την παραλία δίπλα στο κράσπεδο τη ναι, παραλιακή. Να πα από το άγαλμα του Μεγάλου Ξάνδρου και πιο πέρα. Παραλιακά, ναι. Μέχρι τον Μέγαρο. Ένα τον έπιασε επιληψία και έπεσε μέσα στη θάλασσα. Τον σώσαμε. Ναι. Θα πάω στη μέση εγώ. Εσύ τι απάτησε. Η μέση εδώ. Επιληψία έχω εγώ από τη μέρα που γεννήθηκα. Εσύ επιληψία δεν είναι με τίποτα. Ναι. Λοιπόν. Εγώ παραδείγματος χάρη να σου πω την αλήθεια. Ναι. Χθες τελείωσε το παιχνίδι. Ναι. Τελειώσαμε με τον Βασίλη το ρεπορτάζ κτλ. Ναι, ναι, ναι. Γύρισα σε ένα, ως ένα βαθμό με την τσάντα, πήρα το σπόρι μου και πλαντούσα την παραλία. Μαύρα σπόρια. Μαύρα σπόρια. Ωραίος. Θα μου πεις ναι, κανονικό σάικο είσαι. Εντάξει. Σάικο, μια χαρά είσαι. Μια χαρά είσαι. Εντάξει. Αν δεν ήσουν σάικο. Ήθελα να πάω για τρέξιμο μετά, αλλά λέω ας γυρίσω τώρα που φοράω τα αθλητικά. Είχα μια εβδομάδα να πάω γυμναστική. Ναι. Είχα μίξει, είχα αυτά κτλ. Πήγα σήμερα μία ώρα διάδρομο. Ναι. Έφυγα μετά, έκανα ένα σάουνα, όπως το λένε αυτό, 10 λεπτά. Άλλος άνθρωπος. Ναι, άλλος άνθρωπος. Θέλω ακόμα όμως. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι άμα έχεις μάθει μια σταθερή γυμναστική, δεν ξεμαθαίνεις. Δεν ξεμαθαίνεις. Σου λείπει. Είναι υγεία. Δεν ξεμαθαίνεις. Ωραία. Σε ευχαριστώ για όλα αυτά που λέμε. Με ενημερώνεις γιατί εγώ είμαι με τον μπάσκετ σάικο. Τίποτα δεν κάνω. Ευχαριστώ πολύ. Θα βάλουμε στην παρέα μας δύο καβαλιώτες που ήρθανε. Σε καλωσορίζουμε. Ναι. Εκ δεξιών μου, ο, είσαι ο και λέγεσαι. Κυριάκος. Κυριάκος, την Καβάλα. Ναι, ναι. Τι ομάδα είσαι. Άρης. Α, είσαι και Άρης. Εσύ τι είσαι. ΑΕΚ, ΑΕΚ. Είσαι ΑΕΚτής. Και εσύ είσαι. Εσύ μοιάζει με ένα παλιό παίκτη του Άρη. Με ποιο μοιάζει. Ίδιος ο Κουκουλιάς είναι. Δεν είναι ίδιος ο Κουκουλιάς. Δεν τον μοιάζει. Καλός παίκτης. Ναι. Τι έχει. Το σαγόνι εδώ, μα δει. Ναι, ναι, ναι. Καλό παιδί ο Κουκουλιάς. Καλός επιχειρηματίας. Μας είχε ανεβάσει μια χαρά είναι. Βέβαια. Είχε περάσει παικταράδες από τον Άντο. Κουκουλιάδες έχουν περάσει στη Β' Εθνική στα δύσκολα χρόνια. Μπενίσκος, Βελόνης, γιατί όχι. Γιατί όχι. Για πες μου εσύ που είσαι Αριανός, τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα. Πώς να πάνε. Στην Καβάλα εκεί που είσαι, υπάρχουν Αριανοί άλλοι ή είσαι μόνος σου. Εντάξει, υπάρχουν. Υπάρχουν. Πώς είναι. Δεν είναι και πολλοί, αλλά υπάρχουν. Μείναν λίγοι. Είναι αρκετοί, είναι αρκετοί. Ναι, μείναν λίγοι. Καλή, όχι καλά, είμαστε καλά, είμαστε εντάξει. Στην Καβάλα έχει πολλούς δηλαδή πιο πολλού πιο πολλούς Παναθηναϊκούς, Ολυμπιακούς ή Αριανούς. Παθή. Πιο πολλούς από όλους, νομίζω την πόλη της Καβάλας μέσα έχει Παναθηναϊκούς. Παναθηναϊκή. Και από Παοξίδες πιο πολλούς. Έλα ρε φίλε. Έτσι νομίζω. Σοβαρά μιλάς. Τέτοιο πράγμα. Σοβαρά μιλάς, θα είναι σοπα ρε φίλε. Μετά. Μετά Παοξίδες. Μετά. Νομίζω ΑΕΚ. ΑΕΚ. Και μετά νομίζω είμαστε εμείς και μετά Ολυμπιακοί. Άχι. Μάλλον θα είστε μετά τους Ολυμπιακούς τώρα. Δεν θες να το πεις. Δεν το πιστεύω. Εντάξει. Δεν θέλω να το πιστεύω. Ναι. Δηλαδή, άμα φωνάξεις στην πλατεία της Καβάλας Άρης, Άρης ρε, θα γελάσουν μαζί σου, θα πούνε αδερφέ εδώ, έλα αδερφέ εδώ κτλ. Θα βρω. Θα βρεις άλλον. Θα βρω. Εσύ. Εμείς, δύσκολα τα πράγματα φέτος. Εντάξει. Εντάξει. Κούλα σε είπανε. Κούλα, γιατί ο Τίγρης είναι γατάκι. Δεν δίνει και πολλά φράγκα, αλλά. Ο Τίγρης γατάκι, ναι. Κούλα, τόσα χρόνια όμως έχει ιστορία. Εντάξει, τώρα θα αρχίσουμε την αρχαία ελληνική ιστορία, είναι μεγάλη να πούμε. Εντάξει, έχει μια ιστορία τώρα, δεν είμαστε αντίθεση ομάδα Θεσσαλονίκη. Τι ιστορία μου δηλαδή παραπάνω από εμάς, γιατί τι. Εντάξει, έχουμε δει Σεντόνια, έχουμε δει πρωταθλήματα, έχουμε Αγία Σοφιά, δει είδανε. Κύπελα. Αγία Σοφιά δεν είδα. Έχουμε δει κύπελο πέρσι. Ναι, ναι. Εντάξει, έχουμε ένα πέρσι background. Α, δηλαδή λέει αυτό ότι εν συγκρίση με εμά. Ναι, έχουμε μια βάση να πιστεύουμε για το πρωτάθλημα τώρα, μέσα σαν τον Μπάουκ που από το πουθενά κάθε χρόνο τσούκου τσούκου νομίζει θα πάρει πρωτάθλημα και. Ναι. Πάλι τα ίδια τον Νοέμβρη. Ναι, αλλά οι Παοξίδες εδώ που τους έχω κάθε μέρα κούλασε ανεβάζουν, Κυριακούλασε κατεβάζουν. Κοίταξε, εμείς έχουμε μια ιστορία, έχει διαφορά με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ εμείς δεν τον βλέπουμε. Είναι, πώς να σου πω, παιδί μου, σαν το κουνούπι. Ποιο κουνούπι. Σε ενοχλεί το κουνούπι το βράδυ, δεν σε ενοχλεί. Έτσι, πάει μια, δύο, τρεις, σηκώνεσαι, βάζεις τον μπαϊγκόν στην μπρίζα. Τσαφτά και αυτή του κουνούπι, πάει, δεν το βλέπει. Χαλάρωσε, χαλάρωσε, λέει. Εντάξει. Με τον άνθρωπο τι είπε. Χαλάρωσε, είπαμε. Εντάξει, κούλασε, λέει. Εσύ απαντάς με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, δικαιωμάτο, παδόση. Τελευταία χρόνια εγώ νομίζω κούλα έχει γίνει. Ναι. Ναι, αλλά σου λέει πήρα κύπελο, λέει πέρσι. Εντάξει. Κύπελο τρένο, όχι σαν τον Άρη. Παλεύουμε γάμα, παλεύουμε βήτα, θα ανέβουμε δυο τρένο, βήτα εθνική, αλφα κύπελο. Αυτά είναι. Ναι. Και όλα αυτά με στην Αγία Σοφιά, μην ξεχνιόμαστε. Καλά εσύ τώρα, εντάξει. Χαριλάω το φάγανε τον παπά.
Εντάξει, το φάγανε. Ναι, το φάγανε τον παπά. Μάλιστα. Πώς είναι η Καβάλα, πώς είναι η Σαμπόλη, για πείτε μου, για πείτε μου. Γιατί μου στείλατε μήνυμα εχθές να έρθετε. Κομπλέ, κομπλέ. Όμορφη η Σαμπόλη, ναι, από δουλειές τι κάνει. Από δουλειές εμείς είμαστε έξω από χωριό, είμαστε. Ναι. Εντάξει. Παντού, έχει ενεργεία παντού γενικά, εντάξει. Μάλιστα. Νίκος Γιαννιτσά. Κάτσε να δω εγώ τώρα. Τι λέει ο φίλος μου ο Νίκος από τον Γιαννιτσά. Γεμάτη γύφτους λέει είναι η πλατεία Καβάλας. Μου λέει εδώ ένα πρόσωπο το οποίο. Ναι, αλήθεια είναι. Τον ξέρω, τον ξέρω. Γεμάτο γύφτους είναι η πλατεία Καβάλας. Γύφτη είναι εκεί. Έχει λίγο, μήπως εννοεί κάτι άλλο. Είναι σαν τους δικούς μας τους γύφτους που κλέβουν αυτοκίνητα ή είναι ήσυχοι γύφτοι αυτοί. Δεν ξέρω, δεν μένουμε στην Καβάλα. Ναι. Νίκος από Γιαννιτσά. Έξω Μίχλη, χιονόνερο, παγωνιά. Μέσα ζέστη, τζάκι και στην τζαγέρα το βοτανάκι έτοιμο. Γεια σου αδερφέ μου από Κόνιτσα. Τι λέει ρε, πολιτής ο Νίκος από τα Γιαννιτσά. Κάθε τρεις και λίγο σε ένα ξενοδοχείο το βλέπεις να παίρνει βραδινό κρασάκι με κάστανο και το πρωί να του κλέβει ο φίλος μου ο Νίκος στο Hotel Fedon το πρωινό. Είναι πολιτής φαρμακευτικής εταιρείας ο Νίκος. Είναι άλλου είδους θέματα πουλάει να πούμε εκείνος. Ωραία. Λοιπόν, οπότε εσύ την Θεσσαλονίκη σαν ΑΕΚ τη βλέπεις, μας βλέπεις δηλαδή τι. Εντάξει. Όσο κι αν είσαι δηλαδή χάλια, μας βλέπεις από κάτω. Ναι, ναι. Σου λέω, έχει υπάρξει. Δώσαμε δικαιώματα όμως κι εμείς. Ούτε ένα κύπελο, ένα κύπελο, κάτι, ένα τελικό. Πήγατε ένα τελικό. Πήγε ο Πάγκο ένα τελικό, άρεσε ένα τελικό. Ως εκεί, μέχρι εκεί, κάτι παραπάνω δεν είναι. Λουζεράκια είμαστε. Λουζεράκια. Δηλαδή, άμα σου πει κάποιο μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, εκεί πάω και εσύ θα πεις η ΑΕΚ. Δεν το συζητώ. Ναι. Δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Ναι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τώρα. Τώρα εσύ μου βάζεις την ιστορία, τώρα, τα κύπελα, τα σεντόνια, τα πρωταθλήματα, τους μπάρλους και τα λοιπά. Εντάξει, μου βάζεις τα παλιά. Ναι. Δες το πρωτάθλημα, τη θέση που είναι κάθε ομάδα. Ναι. Είναι πάνω το Γιάννενο και ο Πανιώνιος. Ναι. Μας περνάει και τους δύο. Ναι. Να συγκρίνουμε τώρα. Ναι. Στην ίδια κατηγορία, βρίσκομαι. Δεν μου λες, οι αεξίδες της επαρχίας τον κράζεται τον. Πώς το λένε, τον Τίγρη. Γιατί κάτω μου βγάλανε η Πάτρα, ας πούμε, μια ανακοινωσάρα να πούμε. Μα κοροϊδέψει τα λεφτά. Ο Τίγρης ξεκίνησε μεγάλα λόγια. Αγία Σοφία, γήπεδα. Αυτά δεν έχουμε δει τίποτα μέχρι τώρα. Ναι. Η ομάδα ξεκινάει κάθε χρόνο το πρωτάθλημα με μια εντεκάδα. Πέντε τραυματίες, τέσσερις παίχτες παίζουν μετά. Ναι. Πάγκος δεν υπάρχει. Ναι. Λογικό είναι να γκρινιάζουμε και να λέμε ότι κάτι πρέπει να γίνει. Ναι, το θεωρείς γύφτος σαν και αυτούς τους γύφτους που είναι στην πλατεία της Καβάλας. Μεγαλύτερος. Μεγαλύτερος γύφτος. Πολύ μεγαλύτερος. Ναι, γύφτος. Δηλαδή απαραγωγικά, έτσι. Γωνία μαγαζί. Ναι. Ούτε νιώθεις καμιά ευγνωμοσύνη που σε πήγε από τη Γάμα στη Β', από τη Β' στην Α' κτλ. Γιατί πήρε χρέη. Ναι. Πήρε χρέη. Όποιο γωνία μαγαζί είναι. Όποιος και να έρχονταν. Ναι. Σώπαρε. Έχει κόσμο από πίσω. Ναι. Λέω δηλαδή για τους επαρχιώτες αεξίδες. Ποια είναι η αίσθηση σου, τι είναι εσύ, την άποψή σου. Γενικά οι άλλοι τι λένε. Οι επαρχιώτες, εντάξει, τον Τίγρη τον ευγνωμονούν από ένα σημείο και μετά, αλλά από τη στιγμή που η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή βολοδέρνει γιατί είναι 6η-7η εκεί πέρα τι είναι. Ναι. Γκρινιάζουν, γιατί τι θα σου έχει λέει. Αρχίσει δηλαδή η γκρίνια στην ΑΕΚ. Η γκρίνια και στην Αθήνα. Ναι. Και στην Αθήνα. ΑΕΚ πρόσβαση στην Αθήνα. Ναι, ναι, και στην Αθήνα. Που λένε, ας πούμε. Και στην Αθήνα οι εξήτες είναι πολλοί. Δεν είναι όπως στην επαρχία τώρα εδώ στην Καβάλα, Βόρεια Ελλάδα που δεν έχει ΑΕΚ. Και πολλοί κόσμο έχει ΑΕΚ. Βόρεια Ελλάδα έχει πολύ. Καλά, η ΑΕΚ τώρα. Η Αθήνα είναι 5 εκατομμύρια, δεν είναι 1 εκατομμύριο σαν τη Θεσσαλονίκη. Νεράκια θέλουμε, ναι. Νεράκια και το καβεδάκι μας. Λες ότι οι εξήτες είστε πιο πολλοί στην Ελλάδα από ότι υπάρχουν εξήτες. Ναι, αν το πάρεις. Λένε αυτοί ότι. Ναι. Η Αθήνα είναι 5 εκατομμύρια. Αν βάλει ένα ότι είναι εξήτες, όλοι οι Θεσσαλονίκοι δεν είναι εξήτες. Έχουν και Αριανούς, έχουν και 5-6 Ηρακλειδείς. Αυτή είναι. 5-6 Ηρακλειδείς έχουν. Έχει και αεξίδες και η Θεσσαλονίκη έχει αεξίδες. Λίγη. Ναι. Εκεί αλλά όταν βλέπεις στο ΆΚΑ ημιτελικό γηπέλου Β' Εθνική ΆΕΚ με τον Ολυμπιακό 60.000 κόσμο, 50.000 κόσμο. Εντάξει, αυτά δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Εμείς δηλαδή τούπα δεν γεμίζει, εντάξει. Γεμίζει, αλλά δεν χωράει 50.000 κόσμο. Ναι. Έχει μια διαφορά. Η κερκίδα ποια είναι καλύτερη, δικιά σας ή του ΠΑΟ. Γιατί έχουμε να λέμε για την τούπα. Έχει μια ακουστική. Τι ακουστική. Οι αεξίδες. Είναι και λίγο παλιοί. Πλέον τα παιδάκια αλλάζουν αφού δεν βλέπουν και πολλά. Αλλά η Τούμπα έχει μια ακουστική, όποια ομάδα και να έρθει. Κρατάω αυτό που είπε στον Πάουκ, το βλέπω σαν κουνούπι και είμαι τον παϊκόν του οποίου πατάει να πούμε το. Έτσι είναι, τι να κάνουμε. Ναι. Του απαντά δηλαδή έτσι, γιατί σε λένε κούλα, σε ενοχλεί αυτό. Δεν με ενοχλεί, όχι, γιατί σου λέω τώρα ούτω ή άλλω ίδια θέση είμαστε. Ναι. Πάνω κάτω. Ναι. Και έχω δει κάποια πράγματα τώρα. Δεν είμαι με το δίθεν, με τα όνειρα και με αυτά. Έχω δει 5 πράγματα. Και ελπίζω. Πέρσι του σπάσε στα ίδια, α πούμε. Ναι. Πέρσι πήρα και πρωτά και κύπελο. Ναι. Δεν είναι. Πήρε και κύπελο. Αν πάρει κύπελο, πάω, φαντάζομαι τι θα γίνει. Για πε τι θα γίνει.
Τι θα γίνει, θα ξεδισκωθούν όλοι, η Σαλονίκη θα γίνει πανικός. Ενώ θα εσείς... πέσει ο Λευκός Πύργος. Α, τόσο στέρηση δηλαδή. Ε, ναι. Είμαστε στερημένοι λες. Μας θεωρείς δηλαδή στερημένους. Ναι. Ε, είναι. Και καθυστερημένους. Όχι, θα δεν είπα κάτι τέτοιο. Γιατί μας έχουν πει διάφορα. Έχουμε φίλους παοξίδες. Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο. Μαλώνετε και στην Καβάλα οι παοξίδες με τους αεξίδες. Έχετε, έχετε σου είπα, μαλώνουν αυτοί. Εμείς δεν τους βλέπουμε. Δεν, λένε, αλλά δεν ασχολούμαστε. Ναι. Έτσι είναι. Οι αεξίδες τώρα δεν μπορείς να ασχοληθείς με τον ΠΑΟΚ ή με τον Άρη ή με τον Ηρακλή. Άμα σου πει ο Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός, ναι, εκεί θα ζοριστείς. Ο Ολυμπιακός θα σε ζορίσει περισσότερο. Μάλιστα. Καταλάβες. Εγώ από επαρχία δεν ξέρω πολύ, έχω καθιερωθεί εδώ πέρα. Δεν πολύ ταξιδεύω, Καβάλες αυτά έχω πάει. Έρχονται φίλοι μου από Καβάλα, πάω λοιπόν και τα λοιπά. Ναι, εσύ Αριανέ, για πες μου, χαρούμενο σε βλέπω. Τι χαρούμενο, πλάκα κάνεις τώρα. Γιατί. Δύο ισοπαλίες με τη τέτοια, στη Β' Εθνική. Ναι, αλλά το γύρισες, σοφάρισες. Τι σοφάρισα. Ο κόσμος, εγώ ήμουν μέσα στο Χαριλάο, μόλις έβαλε τον γκολ ο Τάτος, όχι, ποιος έβαλε τον πέναλτι. Ο Τάτος. Όλος ο κόσμος γιούχαρε. Και αυτοί που χειροκροτούσαν, έχω να πω ένα πράγμα, ντροπή τους. Όχι. Ντροπή τους, γιατί μικραίνει έτσι η ομάδα. Κι άλλο θα. Μικρή είναι η ομάδα. Η ομάδα δεν είναι καθόλου μικρή. Απλά πρέπει να αλλάξουν κάποια νοοτροπία. Πέρυσι, μάλλον μένω στον Έστο. Φέρουμε ένα με τον Έστο και ένα χειροκροτάει. Τι χειροκροτάει το λέω. Πήρε πόντο, γιατί. Τι πλάκα κάνουμε τώρα. Άρης είσαι, τι. Δεν είναι έτσι. Ο Άρης είναι τεράστια ομάδα. Η μεγαλύτερη στην Ελλάδα είναι. Στο νου σου. Για μένα είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Καλά, και για μένα ο Κλίντον είναι ο καλύτερος. Δεν γίνεται να χειροκροτάμε, παίρνουμε. Και το πέναλτι δεν ξέρω αν ήταν καν. Όχι, βουτιά ήταν. Με χειροκροτάμε, παίρνουμε ισοπαλία με τον Ιγυνιακό στο 96. Έπεσε χειροκρότημα. Κάποιοι χειροκροτήσαν, εγώ άκουσα κάποιοι. Ναι, αρή... πιο πολύ, δεν ξέρω. Ναι. Οι πιο πολλοί αποδοκίμαζαν πάντως. Ήτανε. Ορίστε. Απεδοκίμαζαν. Οι πιο πολλοί αποδοκίμαζαν. Βγαίνει η ομάδα σας. Δεν ξέρω, εγώ δηλαδή με αυτά που βλέπω. Φοβάσαι. Έχω ξενερώσει, εντάξει. Ναι. Και είναι κρίμα γιατί είχε και κόσμο το γήπεδο. Ναι. Ήταν, ναι. Είχε 8.000. Ναι. Ναι. Ήταν ωραία και δεν ξέρω δηλαδή. Αρχίζω να τη φοβάμαι την ομάδα. Ακούω ότι παίξε ένα φαν τον Αναστόπουλο. Τι, α? Ακούω από σένα που λέω ότι παίξε ένα φαν τον Αναστόπουλο. Ναι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή... Αγροτικός Καλυθέα. Αιγινιακός Πανθρακικός. Πανσεραϊκός Χανιά. Καρδίτσα Σπάρτη το Σάββατο. Τι προτιμάς? Το Αστέρας Καλυθέα, βέβαια. Τι να προτιμήσω, βέβαια. Αστέρα. Έχει ματσάρες λέει. Και Σαμικός Άρης το γιατί κουλέ. Ο, γιατί κουλέ. Άμα δεν κάνουμε το διπλό, καλύτερα να μην γυρίσουν πίσω. Ναι. Η Α2 λέει ο κτηνίατρος είναι ένα παρεάκι παλεμάχων που κάνουν λέει στοιχηματικές ομορφιές. Δεν ξέρω τι θέλει να πει με αυτό. Σημασία έχει να ανέβει ο Ηρακλής πάντως. Εγώ αυτό νομίζω. Ναι. Δεν πάει να είναι και 45 και 50 χρονών. Ναι. Εγώ έτσι νομίζω. Ο νυν τεχνικός της ΠΑΕ ΑΕΠ Ηρακλής 1908, επανέρχεται ο γιατρός Ηρακλιδέας, λέει. Μίλησε για πολλή δουλειά, αφήνοντας ανοιχτά υπονοούμενα για την τραγική βιολογική κατάσταση της ομάδας. Εντάξει, αυτό το βλέπουν όλοι ότι. Και αποδεικνύεται ότι ο Γιάνγκελμαν, ο προπονητής της Χόφενχάιμ, πως ο προπονητής πρέπει να έχει παρόμοια φυσική κατάσταση με τους παίκτες. Καλά, εντάξει, μην τρελαίνεσαι. Πρέπει να είναι κοντά τους. Όχι να έχει και την ίδια φυσική κατάσταση με τους παίκτες. Θες να συμπληρώσεις κάτι πριν ανοίξουμε γραμμές? Όχι, μόνο το διπλό, τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Δεν μπορεί να σε ρωτήσω. Να μην γυρίσουν. Ναι. Γιατί τις έφαγε ο Τζιμπούρ? Ποιες έφαγε? Έφαγε εκεί, άκουσα μια κλωτσιά, μια μπουνιά, κάτι τέτοιο. Όχι, έδωσε μπουνιά. Ναι, γιατί. Του την πέσανε, ρε φίλε. Γιατί στο Τζιμπούρ όμως. Και αυτό άλλη ντροπή για τους Αριανούς που βγάλανε φωτογραφίες και τις στείλαν παντού σε όλα τα site να δείξουν τη μούρη του παιδιού και γενικά. Ποια μούρη? Του παιδιού αυτού που μπήκανε μέσα. Και μπήκανε δύο. Για να μην μπει όλος ο κόσμος, γιατί όλος ο κόσμος περίμενε για να μπει μέσα. Και μπήκαν οι δύο για να τους μιλήσουν. Και χθες, παιδιά, άκουσα χθες την εκπομπή, είπανε ότι γουστάρουν το έχει παίξει από τον Τζιμπούρ. Ε, βέβαια, αφού είναι οι άλλοι φλόροι. Φυσικά γουστάρουν. Έτσι είναι. Έτσι. Όλοι έχουν φράτσα και μόνο η φράτσα τους νοιάζει όλους. Πρέπει να τον εκμεταλλευτείτε τον Τζιμπούρ. Αυτή είναι η αλήθεια. 2-31-0-90-90-90. Δεν ξέρω αν θέλουν να σου απαντήσουν γιατί τους είπες κουνούπια τους παοξίδες. Παιχτικά εννοώ. Εντάξει, ναι. Σαν ιστορία. Δεν είναι λογικό. Σαν ιστορία. Ναι, σαν ιστορία. Σαν ιστορία. 2-31-0-90-90-90, 2-31-0-98-80-90. Γιατί σας λένε κούλες και κούλα και κούλα και τραβάνετε και το λάμδα μακριά η δική μου. Εντάξει. Κούλα, κούλα και τέτοια. Και εμείς θα πούμε κούλες. Τι να λέμε τώρα. Εντάξει, τα υποκολλητικά, εντάξει. 2-31-0 λοιπόν 90-90-90, 2-31-0-98-80-90. 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Κάτσε να δούμε τα μηνύματα πρώτα.
Αυτό πέρσι στη Β' Εθνική έπαιζε ο GBA Αργοναύτης κατά του Παπαδόπουλα, λέει. Χαραλαμπίδη, τι έγινε, λέει. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Ο άλλος λέει, το κουνούπι τώρα τελευταία σου έχει πιει το αίμα, λέει. Αχ, πουλα, κούλα, φωνάζει ο φίλος. Αεξίλαιο Τίγρης δεν είναι γατάκι. Εσείς είστε που σας έριξε στη γάμα και δεν άνοιξε μύτη. Γατάκια. Μεγαλύτερο μέγεθος αυτοί που παίξανε ντέρμπι με Ραφίνα, Μπάμπης Γιαννιτσά. Πάντα. Τι να απαντήσω τώρα. Ο Τίγρης είναι γατάκι, όπως και να το κάνουμε, είναι γατάκι. Φαίνεται από τη βαθμολογική θέση της ΑΕΚ, την μπάλα που παίζει. Δεν ξέρω τι λένε οι συνοπαδοί σου γι' αυτό. Δεν ξέρω τι λένε οι συνοπαδοί σου γι' αυτό. Ότι... Και θα φανεί και στο τέλος του πρωταθλήματος. Πώς είπες? Και στα play-off δεν βλέπω την ΑΕΚ. Αν μπει play-off. Αν μπει play-off. Αν μπει play-off. Ναι. Μάλιστα. Δεν έχει γραμμές. Πού είναι? Πάμε. Καλημέρα. Έλα. Ναι. Καλημέρα, ναι. Παιδιά. Γεια σας, κύριε. Ακούτε. Ναι. Θέλω να ρωτήσω λίγο το παιδί από την Καβάλα, αν ναι. ασχολείται καθόλου και με το τοπικό, με την Καβάλα, την Άουσα παίρνουν τηλέφωνο. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Επειδή πήγα προχθές στο γήπεδο εκεί πέρα, έπαιζε η Άουσα με τον Καμπανιακό, καλό παιχνιδάκι, ναι, ένα πέναλτι ψεύτικο, τέλος πάντων, ισοφάρισε η Άουσα το 95, μιλώντας με τον παρατηρητή, γιατί την χάνει να είμαι γιατρός. Γιατρός είσαι? Ναι. Μου είπε ότι συζητούσαν εκεί. Μου είπε ότι η ιστορία με την Καλαμαριά στήθηκε, λέει, από τον μάνατζερ του Πόποβιτς. Αυτός δεν είναι που έπαιζε στον ΠΑΟΚ ο Πιτσιρικάς. Άλλος Πόποβιτς είναι αυτός. Δεν είναι αυτό το παιδάκι που έπαιζε. Όχι αυτόν τον εφταμινίτη που έλεγα εγώ ότι είναι εφταμινίτη και φώναζε ο μπαμπάς του. Άλλος Πόποβιτς. Και λέει ότι επειδή δεν τον πλήρωναν, λέει, αυτός, γι' αυτό και η δράμα έκανε. Ξέρεις, κατάλαβες γιατί παιχνίδι λέω. Η Καλαμαριά που έχασε τους 6 βαθμούς. Δεν βγήκε ακόμα απόφαση. Θέλουν κανένα τρίμηνο οι δικαστικοί να συνεδριάσουν. Ποιος ξέρει γιατί. Έλατε, ναι. Αυτό απλά λέω, άμα ασχολείται και με το τοπικό, να κάνει έτσι μια αναφορά και για την Καβάλα, που εγώ την παίρνω ένα πολύ καλύτερη φέτος. Πολύ χάλια είναι φέτος η ομάδα. Πολύ χάλια. Πολύ χάλια, πολύ χάλια. Και εγώ έχω απογοητευτεί. Τι ομάδα είσαι, φίλε? Εγώ Παναθηναϊκός είμαι, αγόρι μου, αλλά άσε, να μην πω τίποτα άλλο. Και τι γιατρός είσαι, τι γιατρός? Εγώ παιδίατρος είμαι. Α, παιδίατρος είσαι. Ωραίος. Ναι, παιδίατρος, αλλά έχω 10 χρόνια που τρέχω στα γήπεδα, γιατί μου αρέσει πολύ το ρεστιχνικό γι' αυτό. Μάλλον σ' αρέσει να φεύγεις από το σπίτι. Όχι, αλλά μου αρέσει το ρεστιχνικό γιατί και ο γιος μου παίζει μπάλα και πηγαίνω όπου μπορώ για να βοηθάω λίγο και τον κόσμο, γιατί εδώ πέρα δεν έχουν ούτε για σάντουιτς λεφτά. Από ποιο μέρος είσαι, είπαμε? Από την Άουσα παίρνω. Γι' αυτό ρώτησα το παιδί από την Καβάλα και τι βλέπει για την Καβάλα και αυτά. Η Καβάλα είναι εντάξει, η ιστορία. Τίποτα δεν βλέπουμε φέτος. Τίποτα. Πάντως μου κάνει εντύπωση γιατί δεν ήξερα ότι η Γάμα Εθνική είναι στο πάμε στοίχημα. Στο στοίχημα δηλαδή. Όχι στο πάμε, στο στοίχημα το ίντερνετ, παράνομο. Είναι, και βλέπω αποτελέσματα. Καλή κονόμα και η Γάμα Εθνική, να έχεις υπόψη. Κάτι απίστευτα αποτελέσματα. Ναι. Τώρα εντάξει. Καλά, ρε παιδιά, να είστε καλά. Γιατρέ μου, να είσαι καλά γερός και να βοηθάς τον κόσμο. Ο Τζέμπι έκανε βουτιά, αλλά δεν ξέρουμε αν υπήρξε τράβηγμα νωρίτερα για τον πέναλτι του Άρη. Ποια και ποιο Άρης, ρε. Εγώ δεν έπεσα Β και Γ. Η Καβάλα είναι ασπρόμαυρη. Την κούλα δεν τη χάλασε, λέει, προηγούμενη εβδομάδα στην Τούμπα. Εφραίμ από κρινίδες Καβάλας. Λοιπόν, το κουνούπι τελευταία σου είπε το αίμα. Σου τι λένε, ότι του λες κουνούπια. Σαν ιστορία. Είδαμε πώς έχασε η ΑΕΚ μέσα στον ΠΑΟΚ. Πώς έχασε. Είπαμε ότι έπαιξε μπάλα, αλλά και ο ΠΑΟΚ υποτίθεται ότι είχε ομάδα. Φάσεις δεν έβγαλε, ναι. Να λέμε την αλήθεια. Ναι. Και ένα κόρνερ εκεί πέρα η μπάλα 3 μέτρα έξω, τη βάλαν ξανά μέσα. Ναι, αλλά είπανε έτυχε, δεν ήταν. Εντάξει, έτυχε και στον Ολυμπιακό μέσα έτυχε μετά. Ναι. Α, το πάμε έτσι. Όχι, πιστεύω έτυχε όντως αυτό. Ναι. Όσο για την Καβάλα μπορεί να είμαι αεκτής, αλλά νομίζω ότι είναι κυτρινό μαύρη προς Άρη μεριά. Ναι. Είναι δυνατή. Δυνατή. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν είναι τόσο δυνατό στην Καβάλα. Η Αριανή είναι δυνατή γενικά. Είστε δυνατή εκεί, στην Καβάλα. Εγώ στην Καβάλα από αυτά που βλέπω, σε είπα, είναι πρώτη Παναθηναϊκή. Ναι. Λέγε Παναθηναϊκή, δεύτερη, γρήγορα. ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Ναι. Αεξίδες και εμείς μετά. Μάλιστα. Καλημέρα. Χαίρετε, παιδιά. Εγώ είμαι. Μάλιστα, κύριε. Εσείς είστε. Ήθελα να ρωτήσω τι ομάδες είναι τα παιδιά για να. Ο ένας είναι Αεξίδες και ο άλλος είναι Αριανός. Καβαλιώτης. Ναι. Κουνούπι από τους δύο. Πώς? Κουνούπι, ποια ομάδα είπανε? Τον ΠΑΟΚ. Α, εντάξει. Ο Αριανός δεν νομίζω να μπορεί να πει κουνούπι τον ΠΑΟΚ.
Ο Αεξής είπε, τους βλέπω σαν κουνούπια, λέει, γιατί μας λένε κούλα. Ένα μπαϊκόν λέει, μπαμ, βαράω, λέει, μια και τα λοιπά. Εντάξει, δικό του δικαίωμα του, εγώ ακούω. Θέλω να πω για τους Αριανούς με την ΑΕΚ. 65 νίκες εγώ, 32 ο Άρης στα μεταξύ μας. ΑΕΚ είσαι φίλε. Και στο μπάσκετ που είχαν στη ΦΑΠΑ, ναι, πέρυσι τους πήρα την τρίτη θέση. Ναι. Και φέτος θα δεις, θα γίνει πανηγυρικά, που έχω πολύ καλύτερη ομάδα από τον Άρη. Που έχει κέντρα κλουβί και εγώ να πούμε παίζω στο ΑΚΑ που χωράει 30.000. Αλλά κάτσε να δούμε, μη βιάζεις, ε. Εντάξει, πάμε σιγά, τώρα σιγά στον Ηρακλή. Εγώ το θέλω τον Άρη στην Αλφα Εθνική, ναι, αλλά να μας πούνε μην ανέβουν πάλι με πέναλτι μούφες και γκολ offside όπως το Χαϊδάρι. Πάρτε και κανένα μάτς με την αξία σας. Τι λέτε. Έτσι, δεν είναι ραπ. Το γκολ του offside λέει του Βελόνι, λέει. Βέβαια. Ναι. Εντάξει, να κάνουμε. Δεν ήθελα να ρωτήσω. Το γκολ του Τσιμπούρη ήταν πέναλτι αυτό. Εγώ νομίζω, εγώ αυτό είπα πριν να μ' άκουσες, ότι δεν ήταν πέναλτι. Ωραίος. Μ' αρέσει. Και αυτό ρε φίλε, να σου πω κάτι που πας να καλύψεις το παιδί, ότι πήγε να του μιλήσει. Τι πήγε να του μιλήσει. Άμα θέλει να του μιλήσει, να παίξει από το γήπεδο. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο τι δουλειά έχει. Και δεν μιλάει, έβριζε. Και ο άλλος είναι επαγγελματίας και εδώ. Φώναζε γιατί έχουμε αγανακτήσει όλοι. Να μπαίνει μέσα στο γήπεδο και να του κάνει μαγείρες. Πάει απ' έξω να το βρείτε τα τέτ, να τον τουλουμιάσει ο Τσιμπούρη να τελειώνουμε. Τι μαγείρες είναι αυτές τώρα. Και ο ένας οπαδός βοηθάει τον άλλο. Να τον βοηθάς, ρε φίλε, και να τον υποστηρίζεσαι όταν είναι παντελονάτος. Όχι αυτές τις αηδίες. Γιατί και οι οπαδοί το έχουν παρακάνει. Λευτεριά οπαδούς πάνε, σπάνε, κάνουν, ράνουν. Να τα λέτε όλα, να είστε άντρες. Λοιπόν, έλα, χίλια χρόνια Ηρακλής, γιατί μου ανεβάσατε την πίεση. Μη. Πάμε, επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε, καλημέρα. Έλα, Κωστά. Καλώς τον. Καλημέρα. Ρε, παιδιά, ο Αριανός από την Αθήνα έχει να ακουστεί καμιά 20 μέρες. Μπας και έπαθε τίποτα. Λέγε, ρε, φίλε. Καταρχήν ήθελα να ρωτήσω και τα παιδιά από ποιο μέρος είναι της Καβάλας, γιατί δεν ξέρω, αυτά που λένε δεν στέκουνε, ρε, φίλε. Δεν στέκουνε. Όχι, γιατί δεν είναι μέσα από Καβάλα. Δηλαδή, πού κοντά είναι, ας πούμε, προς τα ποια πλευρά, προς Δράμα είναι, γιατί μπορεί να μην θέλουν τα παιδιά να πούνε προς. Δεν θέλουν να πούνε από πού είναι. Ναι, το κατάλαβα, προς ποια πλευρά όμως είναι. Γιατί εγώ είμαι εκτός Καβάλας προς Δράμα πλευρά και δεν υπάρχει τίποτα και μες στην Καβάλα, ξέρω, και προς τα εκεί που μένω. Εγώ, στην πόλη, Αριανούς, εγώ μιλάω για την πόλη της Καβάλας, για μέσα την πόλη, στα χωριά. Στα χωριά της Καβάλης πιο πολύ είναι Παοξίδες. Για μέσα στην πόλη. Για μέσα στην πόλη πιο πολύ Παναθηναϊκοί. Εγώ αυτό βλέπω. Ρε φίλε, πάντως στις καφετέρες εγώ ξέρω ότι γεμίζουν ο ΠΑΟΚ πιο πολύ, άντε και καμιά μεγάλη ομάδα Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Τώρα ποιος Άρη. Εγώ δεν σου είπα κάτι για τον Άρη, δηλαδή να ακούτε τι λέω. Είπα. Μα για τον άλλο φίλο λέω που είπε για την ΑΕΚ ότι είναι πιο πάνω από τον Ολυμπιακό. Έχεις δίκιο. Τα χωριά ειδικά είναι ασπρόμαυρα, αλλά και η Αριανή είναι δυνατή στην Καβάλα. Τι δυνατή, ρε φίλε, εδώ στα χωριά θα πούμε δύο άτομα. Εγώ που ξέρω. Έλα, ρε, στην Καβάλα δεν καίγαν τις σημαίες του ΠΑΟΚ που είναι 12-15 χρόνια. Εντάξει, μαζευτήκαν όλοι. Μαζευτήκαν εκεί και θα θεώρησαν προδότες, να πούμε και τα λοιπά. Τέλος πάντων. Τι λέει? Ήθελα να πω εδώ πέρα η Καβάλα, που λέω τι όμορφη πόλη. Εντάξει, θα μην πω τώρα καμιά βρισιά. Είναι όμορφη πόλη μόνο οπτικά. Οι άνθρωποι είναι άστα να πάνε. Παλιά άνθρωποι είναι. Ναι, η αλήθεια είναι έχουν ένα τουπέ. Είναι δοξέως. Ποιοι άνθρωποι εδώ πέρα. Δηλαδή τι τουπέ έχουν οι καβαλιώτες, για να καταλάβω. Φίλε, δεν μπορείς να κάνεις παρέα με κανένα. Νομίζουν όλοι είναι να πούμε στο Μονακό. Οι κόμενες νομίζουν ότι. Έτσι είναι, συμφωνώ με τον φίλο. Έχει δίκιο. Συμφωνώ με τον φίλο. Οι κόμενες τι κάνουν, λένε. Άστο. Ελά. Οι κόμενες τι κάνουν. Πά στη Δράμα και είπε ότι πιο ωραία ακόμα να τη ρίχνει μέσα σε μια ώρα. Στην Καβάλα οι άλλοι, μπορεί να έχει λεφτά. Στη Δράμα λέει κατσιβέλες όμως, δεν είναι ωραίες, έτσι λένε. Εντάξει, έχουν λίγο πιο χωριάτικη νοοτροπία. Οι χωριάτισες είναι. Έτσι λένε αυτοί, εγώ δεν έχω ιδέα. Οι καβαλιώτισες λέει πιο ωραίες. Ποιο οι κάτες λέει, αυτά λένε. Αυτά είναι. Στην Καβάλα οι άντρες και οι γυναίκες έχουν ένα τουπέ, εγώ αυτό έχω να πω. Τουπέ έχουν. Και στο σχολείο εγώ πήγα εκεί πέρα, μιλάμε, δεν κάνει. Το παίζουν ότι εσύ από χωριό και αυτή είναι από την Καβάλα. Λε και η Καβάλα είναι καμιά πόλη τεράστια. Μα πα στη Σαλονίκη χωριά τη είναι αυτή. Χωριάτες είμαστε. Ευχαριστούμε πολύ, ρε φίλε. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Να είσαι καλά. Μετρόπολης 95,5. Σε βάζει στο παιχνίδι. Ταξί, ταξί. Ολύμπο 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τζαρούχας ή Τζαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τζαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ρε Νίκο από τα Γιάννητσά, τι έγινε στο Μενίδη.
Πήγαν οι παοξίδες με το τρένο κάτω στην Αθήνα και το μάζι με τον Πανιόνιο. Στήσανε νέδρα οι γάβροι να πούμε αου αου έξω από το τρένο. Σταματάνε οι παοξίδες στο τρένο, κατεβαίνουν κάτω, του τραβάνε ένα βρωμόξυλο του Ολυμπιακού. Ξαναμπαίνουν στο τρένο, φεύγουν και τελείωσε η ιστορία. Αυτό είναι αλήθεια. Λέω Κόκκινος, εγώ για βία δεν μιλάω. Δεν ξέρω γιατί μιλάς για βία. Εγώ λέω, ξέρω τι έγινε. Εντάξει. Σταμάτησε το τρένο, κατέβηκαν τα παόκια. Σουλτάν με ρεμέτ εκτός έδρας. Τους Ολυμπιακούς. Αυτή είναι η ιστορία. Πάμε τώρα. Είναι οι συνόμοι Καβαλιώτες. Δεν τα ξέρω αυτά. Καλημέρα, ναι. Έλα, καλημέρα. Έλα, φίλε. Έλα. Ναι. Δεν έκλεισα, ρε. Περιμένα να πω. Α, περιμένει, ναι. Σ' ακούμε. Έπεσα στις διαφημίσεις. Δεν πρόλαβα να σε ρωτήσω για την Καλαμάρια. Έλα, έλα. Για λέγε, τι θες να ρωτήσεις. Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω για την Καλαμάρια. Πώς τα βλέπεις εδώ στη Δράμα. Τώρα 27 του μηνός περιμένουν. Ναι, είμαι καλεσμένος στη Δράμα από τους Δραμηνούς. Θα σε δούμε, γιατί εγώ φάμε στο γήπεδο εκεί πέρα. Ναι. Ή θα είστε πουθενά με καμιά περούκα να πούμε και θα σε γνωρίσουν. Γιατί θα φοβηθώ τον τεράστιο λαό της Δράμας, λες. Μην κοπανίσεις. Όχι, τη Δράμα. Μήπως φοβάσαι τους παοξίδες, τους Αριανούς. Στη Δράμα θα πάω και θα φοβηθώ τους Αριανούς και τους παοξίδες. Όχι, τρελούς, ξέρω εγώ τώρα τι μπορώ. Εγώ σε, έχω να πούμε σε περιμένουμε σε εδώ, γι' αυτό σου λέω. Μην έρθεις τίποτα και δεν σε δούμε. Μπορεί να έρθω με τον γιατρό τον Ηρακλειδέα. Εμένα που είναι το σαράβολο που έχει 18 ετών. Είναι καλό παιδί να πούμε και ξέρει από εδώ. Ο γιατρός λέει είναι βοηθός μου. Είναι άνθρωπός μου. Είναι ο άνθρωπός μου. Τις συνθέσεις μου λέει. Αυτά και τα λοιπά. Του λέω θες καμιά εκπομπή να σου δώσω πουθενά. Μου λέει όχι, λέει εγώ είμαι κτηνίατρος. Εγώ λέει δεν κάνω τέτοια πράγματα. Είναι και κτηνίατρος, τι εκπομπή να πει. Εντάξει. Φάνηκε οι άλλοι όλοι που σε γυρίζαν γύρω-γύρω, φάνηκε ποιοι ήταν για εκπομπές. Που το παίζαν. Τέλος πάντων. Στον καπιταλιστικό κόσμο που ζούμε, ο καθένας δικαιώνεται την ευκαιρία του, μεγάλε. Δεν κατηγορείς τον κόσμο. Εσύ έπρεπε να κάνεις σχολή, Κώστα. Πιο πολλά άτομα βγάζεις παρά οι σχολές. Με καλέσα σε μια σχολή δημοσιογραφίας, αλλά μου δίναν λίγα λεφτά. Και δίνουν σε κάτι καθηγητές εδώ, πώς το λένε, κάποια λεφτά. Λέω, κοίταξε, εγώ για να ξυπνήσω το πρωί, τέτοια ώρα, από ξενύχτη και τα λοιπά, να ξυριστώ, να πληθώ, να αντιθώ, γιατί δεν μπορώ να έρθω σαν καρνίβαλος εκεί. Και να μιλήσω και πρέπει να είμαι και ετοιμασμένος, θέλω, λέω, ένα ποσό τάδε. Μόλις τους είπα το ποσό. Λέει δεν μπορούμε να το δώσουμε. Τότε λέω πάνε βρες άλλο καθηγητή. Εγώ λέω, δεν κάνω τον καθηγητή. Για 12 ευρώ την ώρα. Άσε ρε φίλε λέω. Άσε να σε καλά, ευχαριστώ, δεν μπορώ. Για πες τώρα για τον αγώνα τι θα γίνει. Πες κανένα. Ποιον αγώνα. Καλαμαριά δόξα εδώ μέσα, δόξα Καλαμαριά. Εγώ και χει να βγει, σε βολεύει σαν δράμα εσένα. Το θέμα είναι να νικήσουμε, τι έχει να βγει. Εντάξει, και άλλοι παίζουν μπαλάρα. Αν οι άλλοι στην ένσταση, εν τω μεταξύ ξέρω το παιδί που έκανε παιδί, ένας άνθρωπος αυτός που έκανε την ένσταση και λέει ότι η Καλαμαριά έχει προσόν, λέει ότι παίρνει τα παιχνίδια που εμείς δεν τα. Ρε παιδί μου, ξέρει τα παιχνίδια τα δύσκολα αυτή πληρώνουν, λέει και τα παίρνει. Ενώ εμείς λέει πάμε με το σπαθί μας να τα πάρουμε. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει, έτσι με είπε αυτός. Οι Δραμηνοί πάνε με το σπαθί τους. Έτσι είπε αυτός που έκανε την ένσταση που έκανε για την Καλαμαριά. Να σε κάνω μια ερώτηση λίγο. Πες μου. Θέλεις να ανεβείς έτσι. Στάσου ρε. Οι Δραμηνοί είναι τίμοι δηλαδή. Εντάξει, εγώ ρε φίλε παρακολουθώ. Με τον Πανσεραϊκό δηλαδή δεν κάνα φιλίες πέρσι για να ανέβει ο Πανσεραϊκός. Εντάξει, ρε Σικώστα, όλε το μάθει. Καλά, βλέπει προχθές πάλι στο παλιά έφερα. Δηλαδή δεν ναι, ρε φίλε. Όχι, γιατί μου βγάζει του Δραμηνούς τιμίους δηλαδή. Δεν. Είχε 20 χρόνια αρχικό τον Τσιτσόπουλο, γενικό αρχηγό είδο ξαδρά μα. Τώρα μην αυτοκτονήσω εγώ γιατί και ζέστη. Ναι, 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 ναι. Άμα ήθελε Καλαμαριά να αγοράζει παιχνίδια, θα τα βρίσκε και με τον Ολυμπιακό και θα πήγαινε από την άλλη μεριά και δεν τραβιότανε με τον Καλενταρίδη και τον. Φίλε, εγώ σου λέω από καβάλαμε. Εγώ παρακολουθώ την ομάδα και γουστάρω τη Δράμα. Δεν ξέρω τι γίνεται με στην ομάδα τα κόλπα τώρα να παίρνουν παιχνίδια. Και αυτό είπε, για του Καβαλιώτες που λένε ότι είναι σνομπαρίες είναι αλήθεια αυτό. Είπαμε, αφού είναι αλήθεια, ρε φιλόφι και να ρωτήσει. Και δηλαδή τι ύφο να έχουν εδώ. Άσε που η καβάλα δεν έχει νύχτα. Μέχρι εντάξει, τώρα διαλύθηκαν όλα με την κρίση. Όλοι στη Δράμα ερχόντουσαν. Όλα τα ταξίδια γεμάτα και οι κοπέλες να έρθουν στη Δράμα. Οι κοπέλες στη Δράμα έρχονταν. Πού έρχονταν. Άμα ρωτήσει ταξιδίδες από καβάλα, περιμέναμε τις ουρές να μου τις φέραν και τις φέραν. Κάθε Σάββατο και Παρασκευή χαμός γινόταν. Και δεν μιλάμε τώρα για παλιά. 26 χρονών είμαι. Πριν σου λέω τώρα για 7-8 χρόνια. Όντω ισχύει η νύχτα τη καβάλα είναι ψόφια. Η νύχτα τη καβάλα ψόφια. Μια μισή ώρα μα βγει στην καβάλα δεν έχει τίποτα. Στα χωριά πιο πολύ κόσμο έχει. Ναι. Σόπαρε. Άστα να πάνε, φίλε. Και μέρες Τρίτη, Τετάρτη, δεν έχει μέρες. Καλά, όλοι οι βρωμιάριδες τη νύχτα της καβάλας είχαν τόσα χρόνια. Βρωμιάριδες, δηλαδή, δυο μαγαζιά, είναι εκεί όλοι μαζεμένα. Ήταν παλιά οι βρωμιάριδες, λέω. Τόσα χρόνια. Είναι παλιά, ναι, τώρα τίποτα δεν έχει. Τώρα καθαρίσατε. Σας καθαρίσατε. Ένα μαγαζί έχει μετά τις 12 η ώρα να βγει, θα πούμε ένα μαγαζί για φοιτητές και έτσι. Ένα στην παραλία, ένα ενώ στη Δράμα τι γίνεται, μπουζουξίδικα και τέτοια. Εντάξει, πλέον είναι νεκροταφείο και ένα που και μπουζούκια και αυτά όλα έχουν κλείσει με το ζόρι. Λέει μια φορά κάνω τον χρόνο Χριστούγεννα και Πάσχα. Τι λέρε, φίλε, τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχουν και τραγουδοποιοί, βέβαια, μεγάλοι, για να είμαι ειλικρινής. Δεν υπάρχει τίποτα, ούτε ταλέντα στο ποδόσφαιρο, ούτε τραγουδοποιοί, ούτε ηθοποιοί. Ούτε στιχουργοί, ούτε ηθοποιοί, ούτε καλλιτέχνες. Δεν υπάρχουν. Ούτε λαμόγια δεν υπάρχουν όπως παλιά, όπως ήταν ψωμιά, ξέρω και τέτοια. Τι να πω, ρε φίλε, τι να πω.
Σι τι ομάδα είπαμε είσαι. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενες γράμμες. Καλημέρα κύριε. Ναι. Ναι κύριε. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα σας κύριο Γιάννη. Καλημέρα. Ναι αλλά τώρα που σε ακούμε πολύ περίεργα. Κύριο Γιάννη αλλά ακούγεσαι από... Εγώ είμαι από τον Άπλον, δεν είμαι από το Θεσσαλονίκη. Τι κάνει ρε Γιάννη αυτός, γιατί ακούγεται έτσι. Και επειδή είναι από τον Άφλιο πρέπει να ακούγεται έτσι. Ακούγεσαι χάλια ρε φίλε από τον Άφλιο, για πες μας. Τώρα μ' ακούς. Σκατάς ακούω, αλλά τέλος πάντων. Λέγε, φώναζε λίγο παραπάνω. Ναι, για λέγε. Θέλω να μια ερώτηση να σου κάνω. Ναι, κάνε μια ερώτηση. Εάν πούμε ότι κάνουμε κάποιες προσθήκες, για τον πάγο μιλάω πάντα, το Γενάρη, ναι. Ο ίδιος τον βλέπεις ικανό να αλλάξει τα πράγματα. Όχι. Σαν προπονητής. Όχι. Ποιος θα τις κάνει τις προσθήκες. Η ομάδα, παιδί μου, να κάνει κάποιες μεταγραφές, κάποιες κινήσεις που λέει. Δεν πάει να κάνει, 50 χρόνια μεταγραφές κάνει. Και τι έγινε. Δεν πήγαινε, δεν βλέπεις, δε. Αφού αυτοί που έρχονται είναι σαβούρες, δε φίλοι, περισσότεροι. Ναι, σωστά. Και είναι κατάλληλο ο χρόνο να αλλάξει αυτή τη στιγμή στη μέση του πρωταθλήματος. Όχι στη μέση, εδώ που έχετε το πρωτάθλημα να αλλάξει προπονητή, θα είναι για καλό τη ομάδα. Ο προπονητή να φύγει. Λέμε σε περίπτωση που κρυφτεί ακατάλληλο ο ήπη. Για ποιο πράγμα να κρυφτεί ακατάλληλο. Για την πορεία τη ομάδα. Η πορεία τη ομάδα, ποιο είναι ο στόχο τη ομάδα. Για μένα είναι το πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή. Το πρωτάθλημα είναι. Βεβαίως. Τα λε και τα θε δηλαδή. Όχι. Θέλω να έχει στόχο αυτό. Ε. Άλλο αν μπορεί. Ναι, κάνεις. Τι θα πεις. Καταρχήν, ό,τι μπορώ. Θα φωνάξω στα Facebook, θα βγάλω ανακοίνωση. Ό,τι μπορώ θα κάνω. Δηλαδή, πέρσι έβγαλες ανακοίνωση. Βεβαίως. Τι έγραφε η ανακοίνωση πέρσι, ό,τι τι. Έγραφε ότι είναι ντροπή ένα τέτοιο ιστορικό σωματείο να το έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Τι σημείο, Ευρώπη βγαίνει. Ευρώπη, το ίδιο είναι. Πρώτη στην πόλη είναι. Πρώτη στην πόλη, αυτό δεν έχει ουσία. Για μένα, εγώ θέλω να είναι πρώτη στην Ελλάδα η ομάδα. Και εγώ θέλω να πάρω μια Jaguar 4200. Τι να κάνω, λέει. Ναι, σίγουρα, ναι. Εγώ δεν είπα ότι. Το θέμα είναι οι στόχοι μας να είναι εφικτοί. Είναι ο στόχος για ένα μπαοξί εφικτός να πάρει πρωτάθλημα ή κύπελο, ας πούμε. Δηλαδή όταν δεν παίρνει πρωτάθλημα ή δεν παίρνει κύπελο εδώ και 50 χρόνια ας πούμε, γίνεται κανένα σαματάς. Όχι, δεν γίνεται. Άρα δεν έχει στόχο το πρωτάθλημα. Άμα είχα στόχο το πρωτάθλημα, οι άλλοι θέλουν να ανέβουν κατηγορία οι Αργιανοί, φέραν δυο ισοπαλίες, μπουκάραν μέσα, τα κάναν γης μαδιά. Έχουν στόχο την άνοδο. Εσύ τι στόχο έχεις για να κάνεις σαματά. Τι στόχο έχεις. Αυτό που σου είπα, το στόχο μου είναι το πρόβλημα, άσχετα αν δεν μπορώ να το πάρω. Δηλαδή, άμα δεν το πάρει, δηλαδή θα μπει σαν το σουπερά να κάνει ου τον Κλάου. Όχι, δεν είμαι τέτοιο τύπο. Εγώ λέω για. Δεν θα βάζω εύκολα στην κερκίδα που με ποδοσφαίρισε. Ναι. Δηλαδή, αν αποκλειστεί, ο Πάγκ από το κύπελο, θα κάνει ου τον Κλάου. Όχι, όχι, αλλά θα στενοχωρηθώ πάρα πολύ. Ναι, μη φά το βράδυ, άμα στενοχωρηθεί πολύ. Όταν λοιπόν έχω ένα στόχο και ο στόχος δεν τον πετυχαίνεις, δηλαδή ναι. Όταν εγώ δεν μπήκα στο πανεπιστήμιο, δεν με πλάκωσε ο πατέρας μου στα πινελίκια, γιατί δεν περίμενε ποτέ ότι θα περάσω στο πανεπιστήμιο. Ο μπαμπάς ας πούμε του Σαλαγκούδη που πέρασε ιατρική, άμα δεν περνούσε ο Σαλαγκούδη στην ιατρική, μπορεί να έκανε κανένα σαματά στο σπίτι, αν πήρε εσύ τι έγινε, δεν διάβασες φέτος κτλ. Θέλω να σε πω δηλαδή ότι climb mind θέλετε εσείς στο πρωτάθλημα. Εσείς θέλετε να σας σπηδάει ο Ολυμπιακός. Αγωνιστικά και με το διαιτητή να βγαίνετε να κλαίτε, να κάνετε τη Μάρθα Βούρτση εδώ πέρα. Να φωνάζετε, να πουλάμε εμείς πόξι λύκη, βόρειο ελλαδική λύκη και να βολευόμαστε όλοι. Γίνομαι αντιληπτός ή δεν γίνομαι. Αυτό δεν νομίζω να το θέλει ο υγιής παοξής. Γιατί ποιος είπε ότι ο παοξής είναι υγιής. Υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία δουλεύουν για προσωπικό του όφελο. Και έχουν βρει ένα σαπίδι που πληρώνει και κάνει κεράκια. Καλά. Θα τα πούμε ξανά. Hey. Κοίτα, μην κάνεις καμιά μεγάλη μανούρα και σε αρπάξουνε. Κλείσε, επόμενη γραμμή. Πάμε, επόμενες γραμμές. Καλημέρα. Εσύ πώς τον έκοψες ότι θα στεναχωρηθεί άμα δεν πάρει το πρωτάθλημα. Άμα χάσει το καφτατζόγλο θα στεναχωρηθεί παραπάνω. Έλα, και άμα ανέβει άλλη κατηγορία, ακόμα χειρότερα θα στεναχωρηθεί. Τον άκουσες εσύ αυτό να είναι αγχωμένος για το πρωτάθλημα. Πάψε ρε τώρα. Σαν και τον Αριανό. Έχασε στο μπάσκετ και ποιο είναι ο στόχο του Άρη. Κλάιν Μάιμ στο μπάσκετ ο στόχο του Άρη. Γιατί δεν κάνανε νου στον πρίφτη.
και κάνανε γάβ στον Αναστόπουλο. Σου λέει εδώ πρέπει να ανέβουμε κατηγορία. Αυτό, έτσι είναι. Άρα δεν έχετε στόχο στον μπάσκετ. Έχουμε στόχο στο ψηλό. Κλάιμαν στόχο έχετε στον μπάσκετ, βρε τώρα. Έχουμε, πώς δεν είναι. Έχετε να κάνετε καμιά εκδρομή, κάνετε καν αυτό. Καμιά σούμα. Καλημέρα, ναι. Κάνει εσύ. Έλα, φίλε. Έλα, Γωστή. Έλα, φίλε. Ακούγομαι. Πεντακάδαρα. Ζάχαρη. Ωραία, τι ήθελα να σου πω. Τι ήθελε. Κάποιοι φίλοι που βγαίνουν σαν τον προηγούμενο, εγώ πάω ξύσιμα καταρχήν έτσι. Ναι. Μικραίνουν το λαό του ΠΑΟΚ, έτσι. Γιατί εσύ τι θες να το μεγαλώσεις, για να ακούσω. Όχι, όχι, είμαι της άποψης ότι ο ΠΑΟΚ έχει πιάσει τα βάνη. Ναι. Είναι εκεί, η τρίτη, δεύτερη θέση. Ναι, ρε φίλε, όταν είσαι. Λέει τώρα, έρχεται λέει προπονητής ο Ζουνίδης στον ΠΑΟΚ. Με σέρνοντας θα έρχεται. Άμα βγει δεύτερος ή τρίτος και πάει λίγο καλά, ξέρω εγώ κτλ. Τι θα πούνε οι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ, έφτιαξε η ομάδα, θα του φέρω και κάνα δύο παίκτες το Γενάρη. Και να τα λουτρά τη θέρμη θα λειτουργήσουν. Να πάνε οι χοντροί εκεί πέρα και οι παππούδε να του τρίψουν οι Ρωσίδε. Και να πούμε θα μακέτε η νέα τούμπα, θα σκαφτεί, δεν θα σκαφτεί, θα έρθει το μάγαλμα του Μεγαλέξανδρου από κάτω κτλ. Και να είμαι σίγουρη τι ωραία κτλ. Και να οι σουρωτέ και να οι γκαζόζε και θα βγει η χρονιά μια γαρά να πούμε. Και να σου πω και γιατί ο Πάοκ έχει πιάσει τα βάνη, έτσι. Για πε μου. Τα τέσσερα τελευταία χρόνια, πέντε, έχει τρει ευκαιρίες να μπει στους ομίλους του Champions League. Κατάφερε καμία. Δεν μπόρεσε να κάνει το βήμα παραπάνω. Δεν είναι έτοιμος ο ΠΑΟΚ για το βήμα παραπάνω. Μάλιστα. Και κάτι ακόμα, έτσι. Για πες. Δεν ακούγεσαι καλά, αδερφέ. Έχεις δύο παράσιτα δίπλα σου. Ναι. Παράσιτα. Παράσιτα. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε. Ναι. ΑΕΚ. Άρης. Α, ναι. Ναι, και έχω 11 νίκες τα τελευταία χρόνια στην ΑΕΚ. Εγώ ξέρω. Να σου πω ένα πράγμα, φίλε. Να με ακούσει ένα λεπτό. Ναι. Εγώ ξέρω, πήρα ένα κύπελο με τον Ατρόμητο, έπεσα, πήγα γάμα, πήγα βήτα, πήγα αλφα, ξαναπήρα κύπελο. Ο ΠΑΟΚ ούτε πρωτάθλημα κατάφερε να ακουμπήσει, ούτε κύπελο. Δεν το λέω για να σε πικάρω, αλλά είναι η αλήθεια, αντικειμενικά. Ωραία, και ένα κύπελο πιστεύεις καθαρίζει όλα αυτά τα ξεφτιλίκια των τελευταίων ετών. Όχι, αλλά τώρα μιλάμε για επιτυχίες, για το πώς βλέπεις την ομάδα σου. Τώρα να κερδίσω κι εγώ. Το κύπελο το πήρε εξαιτίας μου. Αν ο Ολυμπιακός έπαιζε την επόμενη εβδομάδα τελικό, θα σε είχε πατήσει. Εντάξει, μπορεί να έχεις για δίκιο, δεν το ξέρω αυτό. Μπορεί να έχεις. Φέραν ανέτοιμους από το ποτάκι και νίκησες και χάρηκες. Τέλος πάντων, ραπ. Ναι. Γεια χαρά. Μάλιστα. Εντάξει, επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Παράσιτα. Καλημέρα, φίλε. Έλα, Κωστή. Καλώς τώρα. Sorry, τώρα θα μιλήσω. Ναι, για χαμηλούς. Αυτό που σου λέει ο διπλανός σου, αεξιδάν και δεν είμαι καμιά ομάδα, ναι. Είναι σπουδαίο, δεν το έχεις σημειώσει όμως. Δηλαδή. Δεν το αναφέρεις ότι ναι, μεν η ΑΕΚ ήταν εκεί που ήταν. Ανέβηκε όμως και πήρε το τρόπαιο που δεν το πήρε καμιά άλλη ομάδα την τελευταία πενταετία. Ναι, αλλά λέει ο Παοξής, έλα που ξέπαιξες με τη Ραφίνα Ντέρμπι τώρα, με μιλάς να πούμε εμένα, παράσιτο. Του λέει, ναι. Με την. Έπαιξες με τη Ραφίνα Τριγλία να πούμε Ντέρμπι. Δεν έχει σημασία. Πήρε τρόπο όμως. Κοίταξε, αυτά μετράνε. Κοίταξε, η ιστορία μετά από 20 χρόνια θα λέει ότι αυτή την εποχή πέρυσι πήρε η ΑΕΚ και κύπελο. Τα 7 μετρά, αυτά μένουν στη ζωή. Δεν μένουν στα παιδάκια, αυτά μένουν. Λες, ε. Λοιπόν, ναι. Μετά που λες εσύ γιατί και δεν έχει πιο πολύ κόσμο αν έχει η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ. Τον κόσμο που έχει η ΑΕΚ στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θράκη. Ο ΠΑΟΚ πότε βρει την Πελοπόννησο και την Πειραιά. Καταλαβαίνεις, άσε την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, ο κόσμος που έχει η ΑΕΚ στη Θράκη. Είναι μια μακεδονική ομάδα, ναι. Την Πελοπόννησο και στη Στερεά. Εδώ στα Ψαχνά που είναι δίπλα στη Χαλκίδα, δεν υπάρχουν Παναθηναϊκοί, ρε. Καλά, εντάξει, είναι στην Εύβοια και εγώ που έχω πάει, είναι πρόσφυγοι, να πούμε γι' αυτό. Είναι πρόσφυγοι. Όχι, δεν είναι πρόσφυγοι. Είναι πρόσφυγοι. Πώς. Χαλκίδα, αυτό. Ψαχνά, Καράπαπα, εκείνες οι περιοχές επάνω, λίμνες, ιστορίες. Πώς? Εκεί δεν βρεις Παναθηναϊκό, θα βρεις Παοξή και άλλη ομάδα κτλ. Πού θα βρεις? Εκεί Παοξή στην Εύβοια δεν βρήκα. Πού να πας, τον Άφλιο να πας. Το Συνάδι, ένα Συνάδι. Πολύ μέσα θα βρεις κανένα παλιωμοδίτη να μπω που το Άρης Ζωκούδας. Θα βρεις έναν άνθρωπο που το Άρης Ζωκούδας και μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ. Παλιωμοδίτη. Ναι. Ναι, κάνα παιδιά. Στη Βόρεια Ελλάδα η ΑΕΚ έχει ολόκληρα χωριά εδώ πάνω να πούμε. Έχει κόσμο, έχει. Πάνω να πας στη Χρυσούπολη κοντά τα χωριά που είναι, τα ξέρουν τα παιδιά την Καβάλα. Έχει εκεί στο Κοκκινόχωμα. Είναι όλοι Παναθηναϊκοί νομίζω. Στο Κοκκινόχωμα, έχει στο Κοκκινόχωμα. Ποντιακά χωριά. Ναι. Ποντιακά χωριά κοντά στη Χρυσούπολη που είναι η μισή και παραπάνω όλο το χωριό ΑΕΚ. Καλά, ο ΠΑΟΚ δεν είναι ποντιακή ομάδα. Άλλο σου λέω, οι πρόσφυγες, για πρόσφυγες μιλάμε, ναι. Είναι ποντιακή ομάδα ή δεν είναι? Δεν είναι. Στα Κείμηνα να πας, στα Κείμηνα να πας, στα Βασιλικά να πας για εξίδες. Στα Βασιλικά και στα Κείμηνα. Ναι, βρε, και στον Αγιαντόνι. Και στα Πετροκέρασα. Έλα. Και στο
Στραμέρι να πας. Καλά, τι λένε για υπαοξίδες, εμείς είμαστε τρίτη δύναμη. Ε, άστο, εντάξει. Άλλο, ακούς Κωστή. Ναι. Και κούλα αυτό και μάρεσε, μούλα, ναι, για πες. Ναι, αυτό μου άρεσε που είπες για τα αγάλματα. Και αγάλματα. Δεν σου θυμίζει την ταινία, είπες στην αρχή ότι άλλοι παίρνουν τρόπια και άλλοι παίρνουν αγάλματα. Και έχουν αγάλματα. Στην αρχή της εκπομπής σου. Ε, ναι, ρε φίλε, τώρα κάνανε τον Παντελάκη υπαοξίδες άγαλμα. Ε, αυτό ντροπή είναι. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Για την ιστορία του Παντελάκη είναι ντροπή. Γιατί. Ακούω, στρατηγό στην πάση του λέγει ο Γλύπτη. Εγώ την τέχνη στρατηγέ μου. Με τα σουτζουκάκια που έτρωγε. Ναι. Εσύ τη δόξα και άλλο στο παραδάκι. Έτσι. Ο Διανέλο στο παραδάκι. Έτσι. Ρε φίλε, αυτό που έγινε με τον Παντελάκη πέρασε στα ψηλά. Αυτό ήταν υποκριτικό και από του παλεμάγου του ΠΑΟΚ. Καλά, ο Σαββίδη δεν ήξερε ιστορία ο άνθρωπο. Εντάξει, δεν κατηγορείται ο κύριο Σαββίδη. Εγώ μιλάω τώρα, κάναν άγαλμα τον Παντελάκη που τον βρίζαν 5 χρόνια, του βρίζαν τα σπίτια, τις μάνες, του πετούσαν κοτρώνες, του σπάγαν τα μαγαζιά. Μιλάμε, φαλάκρα παρετή σου, δεν είναι μαγαζί σου. Ο ΠΑΟΚ θέλει πρόεδρο με αρχή και όχι κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Θύρα 4 πέφτασε ένα μάτς, ΠΑΟΚ Άιντραχτ, έγινε εμφύλιο, μισή Παντελακική, μισή αυτή. Καταστροφή ήταν για τον ΠΑΟΚ ο Παντελάκης. Το άλλο. Καταστροφή το ήταν για τον ΠΑΟΚ ο Παντελάκης και τον κάναν άγαλμα και δεν βγαίνουνε να έχουν τσίπα και να πούνε ρε, κάναμε λάθος που κάναμε άγαλμα στον Παντελάκη. Ναι, ωραία, ναι. Ας σε πω κάτι άλλο λες. Λες ότι τον μπάσκετ είναι αδιάφορο γιατί οι δύο μεγάλες ομάδες ξεφύγανε. Στο ποδόσφαιρο δεν είναι αδιάφορο που ξέφυγε ο Ολυμπιακός πάλι. Τώρα πλέον είναι. Βέβαια. Ναι, άρα μόνο η Β' Εθνική έχει ενδιαφέρον. Ναι. Από όλες τις κατηγορίες. Ναι. Πολύ ωραία. Η Β' Εθνική. Και στη Γάμα να πας, η δράμα με την Καλαμαριά είναι. Ναι. Η μόνη κατηγορία που έχει ενδιαφέρον και σε μπάση και σε μπάλα. Σε τι ομάδα είσαι, είπαμε. Καμία. Εσύ παρακολουθεί. Την ηλικία. Ναι. Την ηλικία σου. Αυτό με τον Παντελάκη δεν είναι υποκριτικό. Και είναι κατάπτυστη και η παλέμαχη του ΠΑΟΚ. Πάνε και κάνουν και δηλώσεις. Ενώ τον βρίζαν όλοι. Όλοι. Κοίταξε όμως ο Ασλανίδης λέει την αλήθεια. Τι είπε ο Ασλανίδης. Αυτά που λέει, γενικά όλα που λέει, είναι αυτός λέει την αλήθεια. Ναι, τι είπε ο Ασλανίδης. Όχι για τον Παντελάκη, για το άγαλμα λες. Ναι, για να, δεν τον άκουσα τον Ασλανίδη για το άγαλμα, αλλά η μεγαλύτερη υποκρισία που έγινε τα τελευταία χρόνια στον ΠΑΟΚ ήταν το άγαλμα του Παντελάκη. Καλά ρε εσύ Κώστα, δεν βλέπεις εδώ. Εδώ κάνανε άγαλμα το Δεδέογλου και από την τζατήλα του δεν πήγε ο Βεζιρτζής, από την κακία του. Από την κακία του δεν πήγε ο Βεζιρτζής. Από την κακία του, γιατί ένιωσε άσχημα. Βέβαια. Παλέμαχος του Ολυμπιακού. Και έβαζε τον άλλο να γράφει, να και εγώ άμα δεν ήμουν δεν θα γινότανε. Κατάλαβες και δεν πήγε από την κακία του. Αυτά είναι θέματα, συναισθήματα ρε τώρα, πλάκα κάνεις τώρα. Πάντως δεν ξέρω Κώστα, εδώ πέρα κάτω, ναι. Εκτός των Ολυμπιακού, όλες οι άλλες ομάδες δεν έχουν ανθρώπους να αγαπιούνται να πούμε. Βλέπεις τον Ολυμπιακό, τους παππούδες, τα γεράματα τους κοιτάει. Τους κοιτάει. 90, 80, 75 παλέμαχους, δεν υπάρχει πίσω να τον αφήσει ο Ολυμπιακός. Και αν τον αφήσει η διοίκηση θα βρεθούν 10 Ολυμπιακοί, θα τον βοηθήσουν. Εδώ πάνω δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι πολλά που λέει πολλά. Τα λέμε. Καλό βράδυ. Ας τώρα πάλαξε το story, δες τα βίντεο στον καζέτα που ανέβασαν οι γάβροι λέει. Κάτω από τα καθίσματα ήταν τα παόκια, μόλις κάσαν οι μπάτσοι βγήκανε λέει. Ραπτόπουλε άλλος, δεν έχεις καλές πληροφορίες για το τι έγινε στο Μενίδη. Τα παόκια χάσανε και πάλι μέσα στο τρένο από γάβρους, αλλά και πολλούς τραυματίες. Μόλις ήρθαν οι μπάτσοι ξεμητήσανε από το τρένο. Ο άλλος λέει και πανί λέει τους πήρανε τους παοξίδες, δεν τα ξέρω αυτά. Ο άλλος λέει ραπ να ξέρεις 300 κομμάτια μέσα στο τρένο. Η γάβρη μεγάλα κακάκια. Άλλο είναι αυτό το μήνυμα. Ο άλλο, Ραπτόπουλο, δεν έχει πληροφορίες καλές για το τι έγινε στο Μενίδη. Τα παόκια χάσανε και πανί και τα λοιπά. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα. Δεν ήμουν μπροστά, δεν ξέρω. Τον καζέτα δεν το μπήκα. Με είπαν οι παοξίδες, τους νικήσαμε. Οι άλλοι λένε νικήσαμε τους παοξίδες στο ξύλο. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι έγινε. Πάντως, ξύλο έπεσε μια φορά. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον. Λοιπόν. Πρώτα να πω για το Μενίδη έτσι τα γρήγορα. Ναι, για πες για το Μενίδη. Απόδειξη ότι οι γάβροι στήσαν την ενέδρα και μετά δεν ξέραν από πού να φύγουν ήταν τα μηχανάκια και τα κράνη που τα αφήσανε πίσω. Κρίμα που δεν αφήσαν τα παιδιά τους παοξίδες τα κλειδιά για να τα πάρουν να έχουν οι καβάτσα. Καβάτσα μηχανάκια. Ξεκάθαρα πράγματα. Έλα. Μόνο αυτό έχω να πω για το Μενίδη. Παρακάτω. Λοιπόν, τώρα, παρακάτω. Είπες μόλις τον προηγούμενο ότι η μεγαλύτερη υποκρισία στον ΠΑΟΚ που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια είναι το άγαλμα του Παντελάκη. Μεγάλη υποκρισία. Ωραία, άκουμε τώρα. Μάθε λοιπόν ότι υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη υποκρισία ή μεγαλύτερη που συνεχίζεται εδώ και πολλά χρόνια και θα την πω εγώ εκ των έσω. Ναι. Αλλά πρώτα θέλω να μαντέψεις ποια είναι. Ναι. Να μαντέψω.
Για βοήθαμε, δεν είμαι σε λοιπόν, διάβια. Έχει να κάνει με παρουσία σε ένα συγκεκριμένο μάτς. Δηλαδή. Μάθε λοιπόν ότι η μεγαλύτερη υποκρισία των Παοκτσίδων είναι η παρουσία στο μάτς με την Paris Saint-Germain στα επεισόδια. Δηλαδή. Δηλαδή, κάνε γκάλοπ τώρα και πείραμα στην εκπομπή σας αυτή τη βραδινή απόψε. Παοκτσίδες που θα πάρουν και αύριο με τον κόκκινο. Ρώτα να δεις όσους παοξίδες ταιριάζουν ηλικιακά αν ήταν μέσα με την Paris Saint-Germain στα επεισόδια. Ρώτα να δεις πώς θα σε πούνε και πώς θα σε πούνε όχι. Ο πρωτοστάτης είναι φίλος μας. Εδώ. Ναι, δεν αμφισβητώ. Ο πρωτοστάτης είναι φίλος μας. Ναι, δεν αμφισβητώ ότι κάποιοι υπήρχαν όντως μέσα. Και έχει παντελόνια και λέει εγώ τον έφαγα, τον μουλινό. Ναι, υπάρχουν όμως και πολλοί άλλοι που... Όχι μόνο. Α, σαν του Πασοξίδες. Εγώ δεν ψήφισα ποτέ Πασόκ. Εγώ ποτέ με το Ζαγοράκι δεν ήμουν. Σούπερ 3 δεν ήμουν εγώ ποτέ. Αυτό δεν θέλω. Σαν του βουλευτές που όλοι τώρα ήταν όλοι μέσα στο Πολυτεχνείο. Ένας και ένας. Πόσους χώραγε πια αυτό το Πολυτεχνείο. Τα ίδια και με το ΠΑΟΚ Παρίσι Σεντζερμέν. Μάλιστα. Και τώρα όσον αφορά τον ΑΕΚΤΖΙ που έχει φέρει εκεί πέρα. Ναι. Ο οποίος λέει την αλήθεια για το κύπελο και. Που δεν πήραμε εμείς κύπελο γιατί και λέμε συνέχεια, αλλά επειδή είναι κλεφτοκοτάς ως ΑΕΚΤΖΙΣ, λέει τη μισή αλήθεια, την αλήθεια που το συμφέρει. Δηλαδή. Δεν λέει που ήρθε ο πρόεδρος του ο Δήθεν και τον έριξε, πήρε και καλά την ΑΕΚΑΡΑ τη μεγάλη και για να μην πληρώσει φράγκο την έριξε γάμα εθνική, τη μεγάλη νομαρά. Να σε ρωτήσω κάτι εγώ τώρα σε ένα φίλε μου. Για ρωτώ. Να λέγαμε. Να σου κάνω μια ερώτηση. Κάτσε να τελειώσω. Και δεν είναι μόνο αυτό ότι σε έριξε ο πρόεδρός σου στη ΓΑΜΑ Εθνική για να μην πληρώσει, ότι εσύ τον άφησες. Ωραία. Και συνένεσες, θα συμπληρώσω. Συνένεσες. Αν ερχόταν ο Σαββίδης, που ξέρουμε ότι έχει λεφτά, τον Ατάλο, και σου λέγε, θα σε ρίξω στη ΓΑΜΑ Εθνική και μετά θα σε ανεβάσω τρένο. Θα το δεχόσουν ή όχι? Όχι. Εντάξει, τότε γνώμη σου, δικαίωμά σου. Και να θα προτιμούσε να βολόδερνες να παλεύεις την κατηγορία όμως. Φίλε. Να ξέρεις ότι ο ΠΑΟΚ ποτέ δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσει να δει αν θα σωθεί ή αν θα μείνει στην κατηγορία. Και εξήδες έτσι λέγανε και είδες. Από τη μια μέρα στην άλλη βρεθήκαμε τελευταίοι. Ναι, καλά, επειδή είσαι μικρή ομάδα, γι' αυτό βρέθηκες τελευταίο. Εντάξει. Έφυγες. Τα λέμε. Τελευταίο, ναι. Ένα τελευταίο πριν κλείσω στον ΑΕΚΤΖΙ το φίλο μου. Το παστέλι του Μάτος ακόμα την πονάει τη σούφρα σου. Καληνύχτα. Τα θέλεις να τα ακούσεις, τους είπες κόνοπες. Καλημέρα κύριε. Ναι, ναι. Ακούγομαι. Ακούγεσαι, αλλά κλείς το ράδιο γιατί ακούγεσαι δύο φορές. Μπράβο φίλε Αυτόπουλε. Ναι. Να σου πω κάτι παλικάρι μου. Να με πεις. Το καλύτερο που έκανε ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ ήταν το άγαλμα του Παντελάκη. Δεν ξέρω, εγώ υποκρισία το βλέπω. Δεν υπάρχει υποκρισία. Όχι από τον κύριο Σαββίδη, από εσάς. Πάτε και κλαίτε και ο Παντελάκης γιατί μπήκαν ως παράγοντας. Αφού το βρίζατε, ρε. Ο Φαλάκρας, αγόρι μου, ήταν ό,τι πολυτιμότερο πέρασε από τον ΠΑΟΚ. Αχ, καλέ, θα κλάψω. Γιατί πριν 30 χρόνια τον έβριζες τότε? Και δεν τον βρίζα 30 χρόνια. Γιατί τον έβριζες, βρε, τα τελευταία 7 χρόνια στον ΠΑΟΚ, δεν τον έβριζες? Άκουσε να σου πω. Ναι. Όχι, δεν τον βρίζανε έτσι. Το Φαλάκρα τον κυνήγει, πολιτικά κυνηγήθηκε ο Φαλάκρας. Σόπαρε, 30.000 παοξίδες, Πασόκ ήταν εκείνοι που τον κυνηγούσαν, δηλαδή. Πολιτικά κυνηγήθηκε, φίλε, αυτό που λέει. Σόπα, μωρέ, τώρα. Πολιτικά κυνηγήθηκε ο Φαλάκρας. Ναι, ενώ εσείς τον κάνατε προστασία. Τώρα δεν ξέρω ποιος τον έκανε προστασία. Άσε ρε φίλε τώρα. Του σπάγατε τα μαγαζιά κάθε μέρα τώρα και τώρα κλαίτε τώρα γάγαλμα. Σαχλαμάρες λέρες τώρα, άντε τώρα. Μισό λεπτό ρε εσύ. Τι? Πόσο χρόνο είσαι? Εσύ τώρα τι θες να πεις και τι θέλω να πω εγώ. Εγώ θέλω να πω ότι του σπάγατε τα μαγαζιά, τον βρίζατε. Χιδέα. Και τώρα το λες γάρατε άγαλμα και λέει το Παντελόκη σου τι καλούς παράγοντες και σαχλαμάρες. Βρε εσύ τώρα τον έκανε άγαλμα ο Σαββίδης. Ναι και τι. Γιατί έμαθε την ιστορία του Παντελάκη. Ε. Θέλει και αυτό την ίδια ιστορία να έχει. Να το πετάτε κοτρώνες έξω από τη σουρωτή. Άσε αυτούς που βρίζανε. Εσύ τι άποψη έχεις για τον Παντελάκη? Εγώ τι άποψη έχω για τον Παντελάκη? Ναι. Εγώ ξέρω τι άποψη είχατε εσείς για τον Παντελάκη που τώρα κλαίτε. Γιατί δεν θα πας εκεί που θες στη συνέχεια? Ο Φαλάκρας παλικάρι μου δεν υπήρξε άλλος πρόεδρος στον ΠΑΟΚ. Καλέ, τι μας λες και γιατί τον δέρνατε τότε? Σου λέω. Γιατί τον βαράγατε τότε? Δεν υπήρξε άλλος πρόεδρος σαν τον Φαλάκρα στον ΠΑΟΚ. Και γιατί τον βρίζατε, ρε? Ο Φαλάκρας πήρε το πρωτάθλημα 84-85 την τρίτη αγωνιστική που τον διώξαμε. Που τον διώξαμε. Βάζω και τον εαυτό μου. Διαβολή τον διώξαμε. Ε, άρα λοιπόν τι μας λες τότε? Στα λόγια μου έρχεσαι. Αγάπη μου, δεν είναι κακό να κάνεις ένα λάθος στη ζωή σου. Φτάνει να τα αναγνωρίζεις. Α, λάθος κάνατε.
Γιατί κάνανε. Σόπα, έπρεπε να φάνε το φαλάκρα. Από το φαλάκρα τρώνε. Τα λεφτά ήρθαν μετά στον ΠΑΟΚ, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αν ο φαλάκρας είχε αυτά τα λεφτά, αγόρι μου, θα μπροστά κάθε χρόνο να πει στον ΠΑΟΚ. Πλάκα μου κάνετε. Εκείνα τα χρόνια, με χωρίς τηλεόραση, ο ΠΑΟΚ τελείωνε το πρωτάθλημα από το ΠΟΚ με 2-3 βαθμούς κάτω. Τον κυνηγάγατε όμως, αυτό λέω. Άρα ποιον κυνηγάγατε? Τον Παντελάκη, δεν τον βρίζατε. Βλέπεις ποιος το... ρε εσύ, τι ρε εσύ, ποιος τον έβριζε. Εσείς ποιος, εγώ τον έβριζε, τι εγώ μιλάμε, τον κυνηγούσε η διαιτησία, τον κυνηγούσε το ΠΟΚ, το ΠΟΚ, το καταλαβαίνεις. Άμα τον κυνηγούσε το ΠΟΚ, τότε εσείς γιατί δεν τον προστατεύσατε. Μα ποιος μπορούσε, τι να προστατεύσει τότε, πλάκα μου κάνεις με την Αθήνα. Ποιος τα έβαζε, ήταν ο μόνος που τα έβαλε με την Αθήνα. Ο μόνος που πήρε την ομάδα όποτε έπρεπε και έφυγε από το γήπεδο. Μάλιστα. Σοβαρολογείς τώρα. Μακάρι να είχε το 10%. Άρα είστε, υποκριτές με το άγαλμα. Κοίταξε να σου πω. Πιστεύω, άρα έχω δίκιο. Πιστεύω πάρα πολύ. Δεν είναι υποκριτές. Έλα μου, παιδί. Μετανιωμένοι, ναι, όχι υποκριτές. Μετανιωμένοι. Έτσι. Μάλιστα. Ο φαλάκρας λοιπόν είναι το κόσμημα του ΠΑΟΚ, αγόρι μου. Όλους τους παιχταράδες αυτούς τους είχε ο φαλάκρας. Με τα γραφή του φαλάκρα που δεν έπαιξε στον ΠΑΟΚ, θύμισέ μου μία. Μία! Γιατί εγώ το 80-81 που γύρναγα εκεί στην Τούμπα στη γειτονιά μου και πήγαινα σε κάτι μάτς, φωνάζατε το Λόρατ, ρουφιάνε του Παντελάκη, κουφάλα Ούγκρε! Και όταν πέθανε ο Λόρατ, κλαίγατε πάνω από τον τάφο. Κάτι μήπως τέτοια. Θυμάσαι, ναι. Μήπως θυμάσαι ναι. την ομάδα που είχε ο Λόρατ, ποιος την είχε. Ναι. Μήπως θυμάσαι τις μεταγραφές. Έφυγε ο Τερζανίβης από τον ΠΑΟΚ, μος ξέρεις ποιος ήρθε. Έφυγε ο Γούναρης, μος ξέρεις ποιος ήρθε. Τους έδιωχνε ξεζουμισμένους από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Μα και οι παλέμαχοι του ΠΑΟΚ δεν τον χωνεύανε. Απλά λένε τώρα καλά λόγια, Klein Mine. Επειδή είναι πεδαμένο. Ο Παντελάκης πιστεύω, με αυτά που ακούω τώρα, θα βρικολακιάσει και θα βγει σας κυνηγάει. Αυτό βλέπω εγώ. Αυτό ναι. Ναι. Απλώ θα είπε, αυτό το δέχομαι. Θα γίνει βρικόλακας δηλαδή. Αυτό το δέχομαι. Ναι. Μακάρι και οι νεότερες γενιές ναι. να μάθουν την ιστορία του Φαλάκρα. Φαλάκρας. Μακάρι, αγόρι μου. Δηλαδή, με άλλα λόγια, άμα πεθάνω κι εγώ που είμαι φαλάκρας, θα λέτε καλέ αυτός τι καλός που ήταν. Να το με βρίζετε όμως. Δεν ξέρω. Τώρα κοίταξε. Το χοντρένει στο παιχνίδι. Ναι. Και κάπου το λες λίγο. Όχι, όχι δεν το λέω. Ξέρω εγώ ότι το Πασόκ με τον κύριο Κουλούρη, επειδή σας έταξαν, να πούμε τι σας έταξαν, τον κυνηγάγατε. Τέτοια αγάπη τον είχατε, κατάλαβες. Αγόρι μου, ο Φαλάκρας έκανε. Παίζουμε τρίτη αγωνιστική στην Αθήνα. Ναι. Κερδίζουμε 3-1 τον Απόλλωνα Αθηνών, μου φαίνεται. Ναι. Και ερχόμαστε εδώ και κάνει μορφή ο Βεζιρτζής. Ναι. Αυτός που δεν θέλει το άγαλμα. Ναι. Ο Βεζιρτζής έκανε μορφή και έφαγε το Φαλάκρα. Άμπραβο. Και ο άλλος, πώς το λένε, του νεοδημοκράτη, του βουλευτή, ο Θείος. Πώς το λένε. Τον έφαγε ο Βεζιρτζής. Ναι. Γιατί ο ερασιτέχνης είχε 40%. Ναι. Το κατάλαβε και τον έφαγε με πτέσματα. Ναι. Με πτέσματα. Πήγε και ο Βεζιρτζής στο άγαλμα. Στην Τούμπα, γιατί ο Βεζιρτζής σε δύο αγάλματα δεν τον είδε να πηγαίνει. Κάτι βάλιου με έπαιρνε, κάτι τέτοια έμαθα εγώ. Άκουσε, εσύ το είπες, εγώ το ξέρω. Ναι. Ότι ο Βεζιρτζής δεν πήγε στην προσδομή του Παντελάκη. Ούτε στο Παντελάκη πήγε, ούτε στο Δεδέογλου πήγε. Γιατί, γιατί θέλει να ακούγεται ο Βεζιρτζής αυτός, οι άλλοι να μην ακούγονται. Μια και είπε στο Δεδέογλου, ναι. το Δεδέογλου πάλι τον έφερε ο συγκεκριμένος. Ο Βεζιρτζής. Ο Βεζιρτζής έκανε πάλι τη μορφή και φάγαμε το Σαββίδι το χάρι. Πάντως έτσι όπως με το λες, όπως με το λες, να σε αγαπώ πολύ, ξέρεις πάρα πολλά πράγματα και είσαι πολύ μεγάλος ιστορικός. Έτσι όπως το λένε σε 10 δευτερόλεπτα πάω σε διάλειμμα, σε λίγο θα κάνουν άγαλμα τον Πέτρο τον Θεοδωρίδη στο Καφτατζόγλιο και θα πάω να κλαίνει η Ρακλήδης πάνω από το άγαλμα. Δηλαδή άμα το δω και αυτό, στο τρολοκομείο θα πάω. Διάλειμμα, πάμε τώρα διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η ώρα είναι 1:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Αγάπη μου! Σε παρακαλώ, άνοιξε! Δεν είναι αυτό που νομίζεις! Μόνο εσένα αγαπάω! Μη μου το κάνεις αυτό, σε ικετεύω ρε πίτσα! Σε λατρεύω πίτσα! Αν δεν ανοίξεις, θα φαρμακοδώ πίτσα! Θέλω μία ευκαιρία.
Θέλεις πίτσα με ευκαιρία? Deliveras.gr. Ευκαιρίες για πίτσες, σουβλάκια, μαγειρευτά, μπέργκερ, σάντουιτς, καφέ και ό,τι άλλο τραβάει όρεξή σου για delivery πιο φθηνά από ποτέ. Μπες στο Deliveras.gr, κάνε δωρεάν την online παραγγελία σου και υποφελήσου από όλες τις αποκλειστικές προσφορές που δεν θα βρεις πουθενά άλλου. Deliveras.gr. Τώρα και στη Θεσσαλονίκη. Πεινάς. Deliveras. Καλά πίτσα! Άστο! Τη βρήκαμε σουβλάκι. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Δηλαδή σε αυτή τη ζωή, ρε παιδί μου, είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, 2-31-0 καταρχήν 90-90-90, 2-31-0-98-80-90, 9-55 και ενώ στο 54-3-40. Η Σιμέλα βρίζει τον άντρα της 30 χρόνια. Το βρίζει, τον ρίγει πυρηλεκεί. Ω, με πήρε τη ζωή μου. Έφαγα τα νιάτα μου με αυτό το τράγο. Το Μιλτιάδη. Φίλος μου ο γιος, χρόνια. Η Παλαβιάρα επάνω βρίζει. Η Παλαβιάρα είναι επάνω, ναι. Γέλιο μεγάλο. Αχ, Κώστα τσιγκουνιά μεγάλη. Ασανσέρ δεν με έχει βάλει. Έφαγα τα γόνατά μου. Έχει βάλει τόσα λεφτά από τη Γερμανία. Φέραμε, τα βάλε στους κουφάδες και τα έχει χτίσει στους τοίχους. Εκείνο και τ' άλλο και τα λοιπά. Με φάγε τα νιάτα, με έφαγε τη ζωή. 50 κιλά με πήρε, 200 με έκανε. Και μπήρ. Τραβάει ένα έφραγμα Μιλτιάδης, πάρ' το να κάτω. Με παίρνει τηλέφωνο ο Γιώργος, πέθανε ο πατέρας μου, αυτό και τα λοιπά. 73. Ωραία, πάμε στην κηδεία του, κατεβάζουν το Μιλτιάδη από πάνω από τον τέταρτο όροφο. Έβγε κολόνα του σπιτιού μου. Έβγε το τήριγμα του σπιτιού μου. Βρε κολόγρια τη λέω, δεν τρέπεσε λίγο? Τον έβριζε στο 30 χρόνια. Αντε τα τόπουλε, η ολαστία τα βλέπει. Βρε πόντια τη λέω, από το Μεσόβουνο. Βρε. Εσύ δεν τον έβριζε τον ανθρωπάκο. Έτσι και οι παοξίδες. Ο Παντελάκης μεγάλος παράγοντας. Το βρίζονται ρε βόδια. 5 χρόνια. Πού ήταν μεγάλος παράγοντας? Τώρα έγινε. Βγάζετε και τους παλέμαχους, υποκριτάρες οι παλέμαχοι και τι παράγοντες. Τον βρίζανε όταν πέσαν μπάλα στον πάγο. Τσιγκούναρος γύφτος, δεν μας δίνει λεφτά. Κατάλαβες τι γίνεται? Όλοι όταν ψοφίσουν μετά, ο καλός, τι καλός που ήταν. Είναι κατά τα ραδίκια, ο άλλος δεν ακούει τόσο καλός που ήταν. Πρέπει να ψοφίσει για να του πει ο άλλος τι καλός που ήταν. Καλημέρα. Καλημέρα, Ραπ. Καλημέρα, Βίλε. Αυτός είναι ο. Γιατί... Ναι. Γιατί συγκρίνεις το ΠΑΟΚ με το ΑΕΚΑΚΙ? Συγκρίνω το ΠΑΟΚ με το ΑΕΚΑΚΙ. Αυτός το συγκρίνει το ΠΑΟΚ. Εγώ τι να συγκρίνω? Αυτός, ο εξής. Δεν συγκρίνονται τα δύο πράγματα αυτά. Ο ΠΑΟΚ δεν συγκρίνεται ούτε με το ΑΕΚΑΚΙ ούτε με τον Αρούλη. Καλά, με τον Αρούλη δεν συγκρίνεται τώρα. Εντάξει, αλλά με το ΑΕΚΑΚΙ όμως πώς? Εγώ ξέρω ότι έχω τρία πρωταθλήματα και εσύ έχεις δύο πάντως. Τι έχεις λέει? Τρία πρωταθλήματα έχω. Πού τα έχεις? Όποτε τα πήρα, δεν έχει σημασία. Του κολοκοτρώνει τα χρόνια. Δεν έχει σημασία. Τον άνθρωπο. Ούτε με τον Ολυμπιακό. Ποιο έχει τρία πρωταθλήματα, τον Παρά, στο Βόλο. Ναι. Έχουμε ένα το 28, ένα το 32 και ένα το 46. Εγώ ξέρω ιστορία όλο και όλο, ένα Παρά στο Βόλο έχετε. Εγώ ξέρω, έχουμε τρία πρωταθλήματα. Του γράφει παντού αυτό, αυτό βλέπω. Εσύ έχει δύο. Του υποβιβασμού σου μετρά, πόσου υποβιβασμού έχει? Ορίστε. Του υποβιβασμού σου μετρά. Εγώ ξέρω τα πρωταθλήματα. Αυτά που με λε τώρα είναι. Δεν τους μετράει τους υποβιβασμούς, αυτούς μετράει τα πρωταθλήματα. Τα μετράει. Ό,τι συμφέρει μετράει ο καθένας. Το άρθρο 44 το μετράμε. Το ναι. Μετράμε, όλα το μετράμε. Και τα παγωμένα τα χρέη τα μετράμε. Παγωμένα χρέη. Το ΑΕΚΑΚΙ το άρθρο 44 το μετράει. Ωραία, με τον Ολυμπιακό συγκρίνεσαι. Για πες μας. Πώς το συγκρίνουμε, σαν λαό συγκρίνουμε. Σαν λαό, μιλάμε τώρα για την ομάδα, σαν πρωταθλήματα, κύπελα, πώς πάει η ομάδα, καλή κακή. Φίλε, τα πρωταθλήματα όπως τα πήρε ο Ολυμπιακός θα τα χαίρεται. Εμείς θέλουμε να παίρνουμε κανονικά ωραία τα πρωταθλήματα. Κόσμο έχουν όλες οι ομάδες. Ο ΠΑΟΚ έχει καλό κόσμο. Και έχει και ο Άρης, έχει και ο Ολυμπιακός. Έχει. Όλες οι ομάδες έχουν κόσμο.
Εσύ είσαι περήφανος δηλαδή με την ομάδα σου που βάστηκε και έζησε τα χρέη. Εγώ δεν είχα ένα σαβίδι να μου πληρώσει τα χρέη. Σας πλήρωσε τα χρέη και έχει πάρει άφεση αμαρτιών. Έχει πάρει άφεση αμαρτιών. Το γλύφουν όλοι γιατί πλήρωσε τα χρέη. Αν είχα κι εγώ ένα σαβίδι. Γλύφτες είναι δηλαδή οι υπαοξίδες. Δεν είπα για τους υπαοξίδες. Τι τον γλύφουν. Ο περιτρίγυρος. Ο περιτρίγυρος του. Ναι. Μα, γιατί βλέπεις κανένα υπαοξίδα να τον βρίζει. Α, δεν γιατί να τον βρίσει. Δεν τον έχει βρει τον άνθρωπο. Μα πληρώνει τα χρέη. Για ποιο λόγο να τον βρίσει. Ναι, σωστά. Ναι. Εγώ δεν είχα τέτοιο πρόεδρο. Δεν είχε αυτό. Μακάρι να είχα, αλλά δεν είχα. Δεν είχε, έτσι κουναρά είχε. Έτσι. Οπότε βρήκα τον Δύρη και λέω με αυτόν βολεύομαι. Ναι. Και γιατί τον φίλο τον υπαοξίδα από τον Άφλιο. Τον πήρε να τον φάω, δηλαδή. Τον πήρα να τον φάω γιατί λέει: έχω στόχο το πρωτάθλημα. Μα και άμα δεν το πάρει, τι δεν θα φάσουν τσουκάκια το βράδυ, άμα δεν το πάρει το πρωτάθλημα. Δηλαδή, όχι, τι. Φίλε, εδώ δεν πάτε, σεντόνι δεν είδατε και δεν έγινε φασάρια. Πρωτάθλημα, λέει όλο. Είναι ουτοπικό αυτό, γι' αυτό τον πήρα από τα μούτρα. Ο ΠΑΟ ξεκινάει κάθε χρονιά με στόχο το πρωτάθλημα. Και Νοέμβριο αυτή χτίζει τη Μεσήμβρια. Τι να το κάνουμε. Και αυτό που λε ότι δεν δημιουργείται πρόβλημα, πού είναι, θα κλάψετε, θα κάνετε, θα κάνετε, θα μπείτε μέσα, θα σπάσετε. Ξεχνάς όταν τελειώνει ο στόχος που έξω από τα αποδυτήρια δεν μπορεί να βγουν έξω. Ναι, δεν βλέπεις. Τον Κλάους δεν μπορεί να βγει έξω. Από πάρτι σε πάρτι είναι. Του κάνατε τα μούτρα από κρέας. Δεν βλέπεις τι τρόμο έχει ο Κλάους. Εκεί κάτω στο λιμάνι. Στο λιμάνι. Εκεί κάτω στο λιμάνι άλλοι παίκτες αντί για γάλα πίνουν ένα μου Τζόνι Γουόκερ. Και βλέπεις τον τρομερό λαό του ΠΑΟΚ που έκανε του. Που ο ΠΑΟΚ είναι τέταρτος. Άσε ρε φίλε τώρα, σε κάναν άλλο πες τα αυτά. Μην τα λες εμένα. Μην τα λες εμένα. Ο στόχος του ΠΑΟΚ δεν είναι το πρωτάθλημα. Όχι, ρε φίλε. Όταν ο Ολυμπιακός θα χάσει το πρωτάθλημα, όταν το χάσει, θα σπάσουν το ρέντι οι Ολυμπιακοί. Όταν ο Παναθηναϊκός δεν το πάρει το πρωτάθλημα, δεν σπάνε τη λεωφόρο οι Παναθηναϊκοί. Ούτε ο Παναθηναϊκός έχει στόχο το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ είναι έκτη, είναι έβδομη και δεν ακούγεται τίποτα. Μια ανακοινοσούλα από την Πάτρα, η Original και Klein Mind. Κανένα σας δεν πάει για το πρωτάθλημα. Κανένα σας δεν έχει στόχο το πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα στόχο έχουν οι Αριανοί στη Β' Εθνική και τα σπάσανε να πούν γιατί βέβαια δύο ισοπαλίες. Αυτό σημαίνει τα σπάω όταν ο στόχος μένει μακριά. Το κατάλαβες. Αν έχεις αντί... τελευταίο, παρακαλώ. Η καβάλα που λέει η φίλη ότι πρώτα είναι Παναθηναϊκή, πρώτα είναι Παοξίδες. Εγώ είμαι από τις Κρημίδες της Καβάλας. Μένω Θεσσαλονίκη, αλλά πρώτα είναι Παοξίδες. Οι Καβαλιώτες. Ναι, ναι. Έγινε φίλε. Ναι. Κάθε χρόνο για πρωτάθλημα πάτε. Και τελικά παίρνετε μόνο κούπες του καφέ. Κούπες του καφέ. Πάμε επόμενες γραμμές. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Τι είναι το Κώστα, καλά. Καλώς τον. Πάρε γραμμές, Γιάννη. Βαράνε. Ναι. Ναι. Τι είναι παθές, ρε φίλο, αυχένα σε πολλά. Έπιασε. Όχι, πληρωθήκαμε, πήραμε κάτι πάνω από 5 ευρώ, ρε φίλε, να πούμε. Τυχώς. Ούτε βίζεις δεν κυκλοφορούν πια, ε. Τίποτα. Ούτε τα λαδάδικα λειτουργούν, ούτε εκείνοι, πώς τη λένε οι... Οι βίζιτες δουλεύουν, φίλε, τώρα εσωτερικές. Α. Στο χώρο τους. Λοιπόν... Έφτιαξε τα μπουρδέλο ο δήμαρχος, βέβαια. Έχει συντοπίτες μου εκεί. Ναι. Καβαλιώτες, βέβαια. Από την πλευρά του πατέρα μου, ναι. Ναι. Αριανός, ένας έχει ο άλλος, ναι, βέβαια. Βέβαια. Ναι. Κοιτάξτε να δεις. Τα χωριά τα που είναι... Παλινοστούντες, ξέρω εγώ να πούμε είναι. Παλινοστούντες. Πρόσφυγες. Και καλά. Είχαν παοξίδες πολλούς. Η Γεωργιανή, ας πούμε, τα παιδιά του πρέπει να την ξέρουνε. Ναι, ναι, ναι. Είχε παοξίδες. Πολλοί από αυτούς γίνανε Ολυμπιακοί. Όπως ο ξάδερφός μου, δηλαδή. Δύο ξαδερφιά μου. Γίνανε Ολυμπιακοί. Είδανε που είδανε. Πιο κάτω. Που λέει, που θα πάει, λέει. Τι μπότσαρι. Αλβανό ήθελε μπότσαρι. Το Αλβανό μπότσαρι ήθελε. Μπότσαρι το Αλβανό του κουστάρι. Για λέγε. Λοιπόν, ενώ τα χωριά τα οποία είναι παραδοσιακά, ξέρω εγώ, είναι εντόπι, ειδική σιανή ας πούμε. Εντόπι. Κρέατα είναι ρε μπούχε. Εντόπι. Ναι. Είναι ο δικός σας και ο δικός μας. Mm. Λοιπόν, είναι εντόπι. Δύσκολα να βρεις ούτε ΑΕΚ ούτε ΠΑΟΚ. Θα βρει Παναθηναϊκό, θα βρει Αριανό, θα βρει Ολυμπιακό, αλλά δύσκολα να βρει ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Τους εντόπιους. Ναι, 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 ναι. Έχουν μια αντιπαλότητα. Ακόμα και τώρα το κρατάνε. Τώρα, όσον αφορά αυτό που έλεγες για το Μπαντελάκι, ρε φίλε. Υποκρισία, ρε φίλε. Εγώ θα σου. Ναι, υποκρισία, ρε φίλε. Δεν μπορώ. Ναι. Όπως νομίζεις εσύ. Εσύ τι λες. Σαν ουδέτερος εσύ. Και εγώ τα θυμάμαι αυτά. Αλλά εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Του Παντελάκη το άγαλμα έπρεπε να κάνουνε.
Α, εσύ θέτεις δηλαδή πιανού άγαλμα έπρεπε να κάνουν. Ναι. Εσύ πιανού άγαλμα πιστεύεις ότι έπρεπε να κάνουν. Ξέρω εγώ. Αν έκανα τον Μπαντελάκη, θα έκανα μια προτομή. Δηλαδή, από το στήθος και πάνω, έτσι. Ναι. Μπαντελάκη. Ένα ολόσωμο άγαλμα δίπλα στον Μπαντελάκη, πιανού έπρεπε να κάνουν. Πιανού έπρεπε, για. Ποιου. Εγώ λέω ότι έπρεπε να κάνουν του συγχωρεμένου του Αχιλλέα. Του συγχωρεμένου του Ασλανίδη, όχι του Αχιλλέα όμως. Ποιο Ασλανίδη. Του Γενικού Γραμματέα της Χούντας. Εσύ τι νομίζεις. Ναι, γιατί όμως. Για να μου πεις το γιατί. Γιατί. Γιατί αν δεν ήταν ο Ασλανίδης δεν θα υπήρχε πάω και Παντελάκης και επιτυχίες. Ναι, τώρα. Εγώ τώρα θα βγει ένας παοξής και θα πει ομάδα της Χούντας ήταν ο Άρης. Με Γκράτσιο, με Νέλο Χατζηγεωργίου. Πώς. Περίμενε. Ο Γκράτσιος ήταν μεταπολίτευση. Τι μεταπολίτευση. Μεταπολίτευση ήταν ο Γκράτσιος. Πρέπει η Χούντα ήταν ο Γκράτσιος στον Άρη. Ήταν ο Γκράτσιος. Πώς είπατε. Μετά το 1984 ήταν ο Γκράτσιος. Τι λες ρε, εσύ, ο πατέρας μου τον είχε παράγοντα τον Γκράτσιο. Επί Χούντα. Μπορεί να. Ότι ήταν στρατιωτικός ήταν, αλλά δεν ήταν στρατηγός τότε. Τι δεν ήταν στρατηγός. Σε ένα μάτσο λεωφόρο μπήκε με τα γκλόμπς. Μετά έγινε στρατηγός ο Γκράτσιος. Αλλά πρόσεξε λίγο. Επί Χούντα ο Άρης διαλύθηκε. Ή όχι. Τι επί Χούντας διαλύθηκε. Το 72 δεν διαλύθηκε ο Άρης. Γιατί διαλύθηκε, τι έπαθε και διαλύθηκε. Στο 2-1 στο κύπελο. Εκεί αφού πλακώσατε το διαιτητή, τι σας κάνει. Και σταμάτησαν να παίζουν μπάλα. Αλεξιάδης. Ναι. Τσεμερτζής. Σπυρίδωνας. Ήρθε ο Φυρός, ήρθαν άλλοι. Σιρόπουλος. Πάνω στα ντουζένια του, στα 28 τους χρόνια και στα 29 τους, έτσι. Ναι. 29 τότε ήταν μεγάλη. Διάλυσε ή δεν διάλυσε. Δεν μπορούσε να μπει, δηλαδή ο Φυρός και ο Κούης και ο Μπαλής όλοι αυτοί πιο ομαλά να πούμε στην ομάδα τότε. Μαζί με αυτούς. Έκανε ο Παναγούλιας την ανανέωση το 75, εντάξει. Αφού γνωρίζεις, πώς τον πήρε τον Ασλανίδη τον Αχιλλέα ο Πάοκ από την Καλαμαριά. Έχω αντιπαράθεση από τον Φούρναρη το στράτο. Να κόψει κανένα εισιτήριο ο Φούρναρης. Και μετά να βγει δηλαδή, παράθεση μαζί. Γιατί έχει, ούτε ξέρει ποιο λεωφορείο πάει στην Τούμπα ο Φούρναρης. Έχει να πάει στην Τούμπα από τα εγγένειά τη. Αυτό βαρύ είναι που λες για τον Φούρναρη. Ναι. Εδώ τον έχω. Έλα ρε Φούρναρη. Καλημέρα. Καλημέρα ρε. Ναι. Καλημέρα. Εγώ ανακόψω εισιτήριο. Ναι, εσύ. Εντάξει. Άμα περπατήσουμε στο κέντρο μπορεί να καθείς μαζί, να ξέρεις. Να μην μπορεί να βγεις από τους δρόμους. Άσε τώρα τα εγώ άμα έχω κόψει. Δεν μου λες Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Ο Παντελάκης πότε πήγε στον ΠΑΟΚ. Το 59 στο μπάσκετ. Πήρε το πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Το 52 δεν ήταν στον ΠΑΟΚ. Ναι, αμέ. Τι δουλειά έχει ο Ασλανίδης με τον Παντελάκη. Γιατί το 68... Για τον Κούδα αυτό. Το 52 μέχρι το 68 πόσα χρόνια είναι Ραπτόπουλε. Είναι καμιά δεκαπενταετία. Α, είναι καμιά δεκαπενταριά. Είναι καμιά δεκαπενταριά και ο καλά τώρα. Πρέπει να γίνει. Το 52. Στον ΠΑΟΚ γιατί. Το 52 ο Παντελάκης. Ναι. Ήταν 26. Ήταν 25 χρόνια, δεν νομίζω να ήταν μεγάλο παράγοντα. Σπόρια πήγαινε. Ήταν μεγάλο παράγοντα, ήταν μέσα στο συμβούλιο του ΠΑΟΚ. 25 χρόνια, οχέτη είχε ο Παντελάκης. 25 χρονών, ναι. Οχέτη είχε τότε, ναι. Υπήρχε. Βρεχέτη είχε τότε όμως. Βρεχέτη είχε. Τι σημασία έχει αυτό. Παράγοντας 25 χρονών. Γιατί πρέπει να κάνουμε προτομή στον Ασλανίδη. Εγώ το είπα ο Αριανός. Τι ξέρω. Ναι, γιατί να μας πει. Αφού έκλεισε, τι να κάνουμε. Πήρε κάτι. Τι πήρε. Πήρε κάτι με τον Ασλανίδη. Ποιος. Ο ΠΑΟΚ. Σαν τι να πάρει. Πήρε κάτι, ρωτάω ρε αυτό που λέει. Εγώ αυτό που ξέρω και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης επί Χούντας και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Μπερικέτια είχαν και οι τέσσερις ομάδες. Η ΑΕΚ ήταν απ' έξω και η Ηρακλής επί Χούντας. Αυτό ξέρω. Η ΑΕΚ ήταν απ' έξω. Η ΑΕΚ και ο Ηρακλής από τη Χούντα απ' έξω ήταν. Ναι, ποιος ήταν πιο πολύ στη Χούντα. Ο Άρης από το 67 μέχρι το 70 και μετά ήταν. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν. Ναι, και ο ΠΑΟΚ μετά το 70 ήταν. Μια χαρά ήταν. Ο ΠΑΟΚ μετά το 72, όχι μετά το 70. Μια χαρά ήταν και ο ΠΑΟΚ στο τέλος της Χούντας. Μια χαρά. Τι έκανε με ο ΠΑΟΚ. Μια χαρά τα είχε και ο ΠΑΟΚ στο τέλος. Έφτασε το 72 στους 16 και πήγαινε για τους 8. Ποιος 16.
του κυπέλου κυπελούχων. Α, στο κυπελούχων. Ναι, στο κυπελούχων. Τώρα για τον Παντελάκη θα με πεις, για την υποκρισία σας. Γιατί είναι υποκρισία, ρε Ραπτό. Γιατί τον βρίζατε 10 χρόνια, γενναίες 14 και τώρα. Γιατί τον έβριζες με τον Νικόλα. Εγώ τον Παντελάκη. Εγώ. Ναι. Θαυμαστή. Παρόλο που ήσουν στο τμήμα το παιδικό. Εγώ να βρίζω τον Παντελάκη. Λάθος. Μεγάλο. Δεν κατάλαβες πώς το λέω. Θα τον βρίζω γιατί. Ε, γιατί ο Νίκος πώς τον έβριζε. Ο Νίκος μπορεί να έχει τα δικούς του λόγους. Εσείς γιατί τον βρίζατε, ο λαός. Άσε τώρα ο Νίκος. Ο λαός έπαιρνε γραμμή από τον καθένα. Το ξέρεις και εσύ. Άρα είστε βόδια δηλαδή. Όλοι είναι βόδια. Μάλιστα. Δηλαδή οι άλλοι δεν είναι βόδια, Ολυμπιακός. Για σας μιλάω τώρα εγώ. Α, για μας μιλάς, ε. Άρα παίρνατε γραμμή τα βόδια, αλλά κάνατε λάθος. Αυτό λέει. Και από την πολιτική βόδια είναι. Βρε, είμαστε, ναι. Βόδια είναι. Εσείς τώρα. Εγώ θέλω να σε πω κάτι άλλο. Πήγε ένα Σύριος, ναι, στο γεννηματά σήμερα και το έκανε λαμπόγιαλο. Μάλιστα. Έτσι. Καλά το έκανε. Άμα θα τον πάρει ο μπάτος και ο αστυνόμος, συγγνώμη. Ναι. Και το πάει πάνω στο ΣΕΙΣΟΥ. Ναι. Ποιος θα τον αναζητήσει. Κανένας. Γιατί δεν τους πάνε εκεί μια βόλτα. Ρε φίλε, θα παίρνω εγώ 600 ευρώ το μήνα για να εξαφανίζω Σύριους. Ε? Αυτά. Με 600 ευρώ το μήνα ο μπάτσος. Ναι, πληρώνεις αυτά 600 ευρώ που σας πάει αυτό το λεπτό που λέει. Και τι, το σπίτι του μπάτσου σπάσανε. Ε? Το σπίτι του. Έπαιξε όλο το νοσοκομείο με ποιο δικαίωμα, ρε. Έτσι, μαγιά, ρε φίλε. Μαγιά, ε. Ναι. Τι να σε πω. Φέρτο να πει. Έλα, ρε, υποκριτές, ρε, με τον Παντελάκη. Δεν μου λες. Στα μπουζούκια, σε ποιο μπουζουξίδικο είχαν πάει ο συγχωρεμένος ο πατέρας μετά τον τελικό. Στο τελικό το 70, πού να ξέρω εγώ, ρε φίλε, εγώ, με πάνες ήμουν. Ε? Με πάνες ήμουν, εγώ. Ε, θα ρώτησες. Στη Ρέμβη πήγε. Στη Ρέμβη πήγανε. Mm. Α, μάλιστα. Το Χριστίνη, ποιος το τους Αριανούς, του Συμβούλιο, στο Συμβούλιο που ήταν από τη δίκη με το Χριστίνη, ποιος τους γλύδωσε, Ρατόπουλε. Η Χούντα. Ε? Η Χούντα. Τον Ηρακλή ποιος τους μέσωσε από όλων Αθηνών, Ηρακλής 2-3, κατηγορία. Α, επιχούντας, ναι. Α, επιχούντας, έτσι. Και να σου πω εσένα ταξιτζή. Ο ταξιτζής. Ταξιτζή χωρίς να τον προσβάλλω, έτσι. Όχι, το επάγγελμά του. Το επάγγελμα σε καμία περίπτωση. Έτσι. Ναι. Εμείς παλικάρ μου με κάρα ήρθαμε από τη Μικρή Ασία, από τη Μικρά Ασία. Τώρα πώς θα γίνει να πάρουμε αστικό, ρε παλικάρι μου, δεν γίνεται. Να τα. Πάλι με τα κάρα πηγαίναμε. Να. Εσύ, ο Έλληνας που ήρθες από τη Μικρά Ασία, ο Αριανός, ενώ ο Πάουξης, ο καημένος, ήταν ο Θουμανός. Ξυπόλυτος ο καημένος. Ε. Ξυπόλυτος ο καημένος, φτωχός. Ξυπόλυτος ήρθε. Ξυπόλυτος, ο παππούς ο Γιώργος είχε. Ξυπόλυτος ήρθε. Αλλά τους έκανε όλους αυτούς όλοι στη Θεσσαλονίκη ανθρώπους. Τους έκανε. Γιατί ψέματα είναι. Εντάξει, ήταν τίμιος, ήταν εργατικός, ήταν ωραίος, ήταν νοικοκύρης. Πώς θα το κάνω, βέβαια. Έμπορας. Έμπορας, βέβαια. Νοικοκύρης. 717 μαγαζιά σπάσανε στην πέρα τα τάβλα, στο πέρα, τα Σεπτεμβριανά. Έτσι. Το 56 πότε ήτανε. 56-59, 55-56. Έτσι, έτσι, μπράβο. Ε, έτσι. 717 μαγαζιά σπάσανε. Δεν λέω ότι ήταν παοξίδες, προς Θεού, έτσι. Κοίταξε, δεν μπορούν να δουν. Ναι, κοίταξε, οι Αριανοί, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούν να δεχθούν ότι ήρθαν οι άλλοι και τους πήρανε την πρωτιά. Ναι. Όχι μόνο οι Αριανοί, πήραν οι άλλοι. Την πρωτιά τους. Εντάξει. Αυτό δεν μπορούν να το συλλάβουν, να πούμε. Έτσι. Έτσι δεν είναι. Αυτό είναι αλήθεια μεγάλη. Για τον Παντελάκη, πες μου. Τι για τον Παντελάκη, α, να σου πω για τον Παντελάκη. Τι βρίσκει. Δεν ρωτάς καμιά φορά το φίλο στον Νικόλα. Αφού το. Κάτσε, ο Νικόλας είναι ένας. Εδώ μιλάμε για χιλιάδες λαού. Ναι, να σου πω κάτι. Ό,τι θες. Όπως λένε, τα χρόνια τα πέτρινα με τον Βουλινό. Mm. Τα πέτρινα τα χρόνια ο Βουλινός άφησε μια ομάδα. Και μην με πεις πάλι για τον εαυτό μου. Τον εαυτό μου θα το βγάλεις εσύ απ' έξω. Τον κυνηγούσανε, κύριοι. Αφού άφησε μια ομάδα. Δεν ήταν Πασόκ ο Βουλινός. Δεν ήταν Πασόκ. Γάμι άφησε μια ομάδα. Ναι. Θέλετε να σας πω ποιοι τερλικόνατε. Ποιοι τερλικόνατε το συγχωρεμένο το Βουλινό. Άστα να πάνε φούρνα. Αυτά τα πέτρινα τα χρόνια ξέρετε μόνο να λέτε. Άστα να πάνε. Αλλά σου λέω και για τον Παντελάκη. Και ο Παντελάκης έκανε πάρα πολλά λάθη. Πάρα πολλά λάθη. Και στο έχω πει πολλές φορές, ειδικά αυτά που έγιναν με την όψη με τον Παναθηναϊκό. Εκεί γυρίζαν τα μυαλά ορισμένων.
Μην έχετε κολλήσει σε κάποιους. Εσείς έχετε κολλήσει σε κάποιους. Έγινε, ρε. Καλή. Για χαρά. Συνέχεια. Συνέχεια. Επόμενη γραμμή, ναι. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Όσοι είστε στις γραμμές θα μιλήσετε. Καλημέρα. 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 Μάλιστα εσείς. Διάφορα θέματα άκουσα, δεν σε ακούω πολύ σήμερα. Αυτό που ήθελα να πω καταρχήν, να μιλήσουμε λίγο για την αναγέννηση με τον Άρη που πήρε το Χ, την καρδίτσα και για το πανθρακικό. Πώς τη θέλεις να μου πεις, αν θα σωθούμε φέτος, άμα παρακολουθείς καθόλου. Για το πανθρακικό. Όχι, για την αναγέννηση σου λέω, που πήρε δύο Χ, δύο δύσκολα. Α, το Χ μέσα στην Κομοτηνή. Ναι. Ναι. Κοίταξε, δυναμική σκληροτράχυλη ομάδα με πάθος παίζει μέσα στην Κομοτηνή, μέσα στην καρδίτσα. Θα πάρει πόντους και παίζει και το 3-5-2 και την κόντρα επίθεση. Αυτοσυντηρείται, θα σωθεί εύκολα. Ναι. Έτσι πιστεύω. Δηλαδή θα κάνει και άλλες ζημιές και εκτός έδρας. Θα κάνει και στην έδρα της θα πάρει και με τους μεγάλους πόντους κτλ. Δεν νομίζω ότι θα κινδυνεύσει. Δηλαδή, άμα μου πεις πανθρακικός ή η καρδίτσα, ποιος θα κινδυνεύσει, εγώ θα βάλω τον πανθρακικό πιο πολύ ότι θα κινδυνεύσει. Κατάλαβες. Την Καλονή θα τη βάλω πιο πολύ ότι θα κινδυνεύσει. Τον Πανσεραϊκό θα τον βάλω πιο πολύ ότι θα κινδυνεύσει. Ναι. Μ' αρέσει γιατί είναι φίλος και προπονητής και είναι μικρός και μικρότερος από μένα, παλιός ποδοσφαιριστής, ο Γιάννης ο Μάγκος, νομίζω θα τα πάει καλά. Θα πάει καλά γιατί έχει και μια ομάδα και καλή έδρα έχει. Καλή έδρα έχει. Κοντά οι γραμμές του, κόντρα επιθέσεις, γρήγορους κάνα δύο είδα στην αντεπίθεση. Δεν είναι εύκολη ομάδα. Αν συνεχίσει αυτό το τέμπο, μου θυμίζει λίγο την προοδευτική στη Β' Εθνική, τον Ιωνικό, δηλαδή μαχητική ομάδα. Πώς να σου το πω. Ναι. Έτσι. Απλά η δίψα είναι μεγάλη για την Α, τα έχουμε ξαναπεί. Πρέπει να βγει η καρδίτσα μια φορά στην Α Εθνική, θα πάω στο πρώτο μάτς. Ιστορικό μάτς. Μια φορά να δούμε την καρδίτσα στην Α Εθνική. Έτσι. Θα πάμε μαζί. Λοιπόν, τώρα επειδή εμείς ζούμε Θεσσαλονίκη, εγώ είμαι και Παναθηναϊκός, έχω ξαναπεί. Και στην καρδίτσα έχει πολλούς Παναθηναϊκούς. Έχουμε, ναι, έχει διάφορους. Έχουμε και Παναθηναϊκούς και Αεξίδες και Ολυμπιακούς και λιγότερους Παοξίδες. Όσο κατεβαίνεις πιο κάτω, μειώνονται οι Παοξίδες. Αυτό είναι ναι. Έχει βέβαια καλό συνδυασμό εκεί, φίλοι τα παιδιά. Λοιπόν, τώρα να πω λίγο για την πόλη που ζω. Νομίζω, δεν ξέρω, άκουσα σε έναν άλλο παραγωγό βέβαια. Ότι κάτι βγήκε ο Γλύκος και έκανε δήλωση ότι να πάρουμε ευρωπαϊκό εισιτήριο κλπ. Και τον έψεγε, ας πούμε. Τον ψέγουν οι περισσότεροι, γιατί δεν μπορείς να μιλάς έτσι, σε ΠΑΟΚ και πας για πρωτάθλημα. Ασχέτως, εγώ συμπαθώ και τον ΠΑΟΚ και τον λαό του κλπ. Εγώ, αν ήμουν ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, δεν θα μιλούσα σε κανένα δημοσιογράφο, σε κανένα ραδιόφωνο και δεν θα μίλαγα ούτε στο καφενείο. Θα πήγαινα προπόνηση στους φίλους μου απόμακρος. Από ένα αντιδημοσιογραφικό θα ήμουν. Σε αυτό συμφωνώ και προσυπογράφω, γιατί όταν δεν έχεις και μια γραμμή κάτι να πεις. Όταν έχανα, θα έφευγα με σκιστό το κεφάλι και όταν θα κέρδιζα πάλι με σκιστό το κεφάλι. Ούτε χαιρετούρες ούτε τίποτα. Απλά και για να δώσω λίγο και δίκιο σε αυτό που έλεγες πριν. Λέει κάτι πασιφανές. Ότι ο Ολυμπιακός έχει τα κόζια. Δεν ξέρω αν έχει και καλύτερο ομάδα φέτος. Και λογικά θα πάρει το πρωτάθλημα και οι υπόλοιποι θα κυνηγάνε πάλι, ας πούμε. Γιατί να γίνεται τόσο μεγάλο σούσουρο, κάποιος ποδοσφαιριστής λέει το αυτονόητο. Αυτό γιατί την αλήθεια δεν μπορεί να τη δεχθούν. Άμα του την πεις, τη σερβίρεις την αλήθεια κατάματα όπως τη σερβίρει ο Γλύκος, αυτοί θέλουν να ακούνε κατά τον Γκαρσία, αυτοί ακούνε να δεις τι θέλουν. Θέλουν τον Κόκκι να κάνει συμβόλαια 800 χιλιάρικα, τα μισά να τα δίνει αλλού, να παίρνουνε. Αυτοί θέλουν τον Γκαρσία να κάνει τα δάχτυλα, ξέρω εγώ, να κάνει το Νταΐ και τα λοιπά, μούφα και καραγκιοσλίκια και τέτοια. Αυτοί θέλουν λαϊκισμό. Δεν θέλουν την αλήθεια. Άμα τους πεις την αλήθεια, θέλω να κάνω τους δημοσιογράφους. Τους βγάζεις τον Καράπαπα εδώ, λέει γιατί έβγαλες τον Καράπαπα και πρέπει να σου πάρω άδεια, ρε Καριόλη, ποιον θα βγάλω εγώ στην εκπομπή μου. Πρέπει να σε πάρω ένα ραπόρτο να πούμε. Εσύ δηλαδή όταν πήγαινες και έγραφες στον πρωταθλητή και έπαιρνες γραφεία τύπου 3.000 το μήνα, εμένα με ρώτησες που πίναγα τότε και κουβαλούσα αθρανία. Με ρώτησες εμένα, ρε χοντρέ, να τον πάω του δώσω κάτι μπουνίδια. Το ξαπλώσω ανάσχελα. Δεν με ρώτησες. Το κατάλαβες. Θέλουν λαϊκισμό. Θέλουν
στην κερκίδα, ματς μουτς, αυτά, καραγκιοσλίγια. Δεν θέλει την αλήθεια, ρε. Η αλήθεια είναι πικρή, είναι ρουφιάνα η αλήθεια. Δεν τη θέλει. Να σου πω κάτι όμως. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι πάντα έτσι. Δηλαδή ο κόσμος ξέρει την αλήθεια. Δηλαδή άμα στην πλειοψηφία θέλει και τον παπά. Αλλά αν πας κατά μόνας και τον κουβεντιάσεις, τον οποίο παγκοτσί του... Εγώ κατάλαβα σε αυτή τη ζωή ότι οτιδήποτε πεις πρέπει να βρεις τον τρόπο να το περάσεις. Ο τρόπος είναι αυτός που μετράει. Δηλαδή μπορείς να πεις κάποιον, για παράδειγμα, εγώ τις πωλήσεις, έχω μεγάλο σεβασμό στους πολιτές. Είτε πουλάνε λάδι όπως ο Νίκος από τα Γιάννητσά, είτε πουλάνε φάρμακα όπως τις φαρμακευτικές εταιρείες, είτε πουλάνε βιβλία που είναι η πιο δύσκολη πώληση, είτε πουλάνε ασφάλεια ζωής που είναι ακόμα πιο δύσκολη πώληση. Είναι πώς θα το πουλήσεις το όλο και θέμα. Σωστό. Και επειδή μου έδωσες καλή, και καλή πάσα, να σου πω κάτι τελευταίο. Βλέπω έναν, ειδικά τα βράδια, στη δικιά σου την εκπομπή, δεν ξέρω αν το σήμερα ζεις και εσύ, γίνεται ένας διαγωνισμός εθνικοφροσύνης, χουντοφροσύνης. Δηλαδή, ποιος κάνει ο άλλος, λέει ο ταξιτζής το Αλβανό, ναι, προφανώς ρατσιστής, εθνικιστής, οτιδήποτε και ο ίδιος, και πάει να βγάλει πιο χουντικό τον Παουγκτζή σε σχέση, δεν ξέρω αν ήταν ο ίδιος Αραιανός ή οτιδήποτε κλπ. Και βγαίνει ο άλλος και λέει για το. Είναι χιουμοριστικό. Εγώ αν ήμουν Αλβανός. Δεν είναι, όχι, ναι. Ξέρεις ότι υποκρύπτει φασίζουσαν οτροπία το όλο πράγμα. Και βγαίνει ο άλλος και λέει για το Σύριο που δεν ξέρεις τι έγινε. Εγώ δεν σου λέω ότι. Εντάξει, εγώ είμαι προφανώς. Θα χαιρόμουν. Εγώ χάρηκα που έσπασε ο Σύριος στο νοσοκομείο. Χάρηκα. Θα χαρώ πολύ και ένας Έλληνας να σπάσει ένα νοσοκομείο, γιατί θα πάει και δεν θα εξυπηρετηθεί. Θεωρώ η υγεία να σπάσει το νοσοκομείο ένας Έλληνας όταν πάει εκεί τον πατέρα του, τη μάνα του, τον αδερφό του και δεν εξυπηρετηθεί. Δεν είμαι κατά της βίας. Δεν το υιοθετώ. Λέω θα χαρώ. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Εγώ αν ήμουν Αλβανός θα έλεγα το Έλληνα, εγώ το Έλληνα άμα θέλει να του δώσω δουλειά, εγώ έχω μπαρ να πούμε στα Τύρανα, το δώσω εγώ 20 ευρώ με ροκάματο, θα τον κορόιδευα το, θα το πήγαινα στο χιουμοριστικό. Με το χιούμορ μπορείς να πεις κάτι το οποίο να τον τζακίσει τον άλλον και να πεις, να το πει χιουμοριστικά. Είναι λεπτομέρειες αυτές. Πρώτο τελευταίο για σήμερα, ναι. Έλα ραπ. Έλα φίλε. Λοιπόν, πρώτον. Εάν και εσύ ήσουν αδιπλοβάρδια συνέχεια, ναι, κάθε μέρα, σε κάθε εφημερία, έτσι. Ναι. Και έχεις τον καθένα πάνω από το κεφάλι σου, θα σε πείραζε πάρα πολύ που θα σπάσανε, που θα έσπαγε ένα οποιοδήποτε το νοσοκομείο σου. Μάλιστα. Έτσι. Εγώ τα νοσοκομεία. Και να μην τα βάζουμε με το προσωπικό που δεν φταίει σε τίποτα. Βέβαια. Αλλού πρέπει να κοιτάξουμε. Οι διοικητές τα φάγανε τα λεφτά. Δεν τα φάγε το προσωπικό. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι. Αλλού πρέπει να κοιτάξουμε. Να μην λέμε άμα δεν ξέρω. Εγώ πάντως που πάω στο γιατρό και πληρώνω. Εγώ πάντως που πάω στο γιατρό και τον πληρώνω. Χαίστηκα που έσπασε ο Σύριος στο νοσοκομείο. Ναι. Έτσι. Καλά, εντάξει, μην το κάνουμε τώρα. Να δουλέψετε με τις συνθήκες που δουλεύουμε και τότε ελάτε να μας πείτε. Ένα το κρατούμε. Εντάξει, να μην το βάλουμε τώρα στο πλάμα. Ένα το κρατούμε. Δεύτερο, ναι. Οι φίλοι μας οι Αριανοί γιατί έχουν πρεμούρα με το άγαλμα του Παντελάκη. Εγώ το είπα για το άγαλμα του Παντελάκη. Δεν νομίζω να βγει και κανένας Αριανός. Εγώ θα πω το εξής. Υποκριτές είστε. Τουλάχιστον, καλός ή κακός, ναι, τιμούμε την ιστορία μας. Ναι. Οι φίλοι μας οι Αριανοί, ναι, τον κύριο Γράντα, πότε θα τον κάνουν. Θα κάνουν το Σαουρίδι άγαλμα. Ω, και τον κύριο Γράντα πρέπει. Το Σαουρίδι άγαλμα. Ω, και τον κύριο Γράντα πρέπει. Το Σαουρίδι άγαλμα. Ω, και τον κύριο Γράντα πρέπει. Το Σαουρίδι άγαλμα. Ω, και τον κύριο Γράντα πρέπει. Το Σαουρίδι άγαλμα. Ω, και τον κύριο Γράντα πρέπει. Το Σαουρίδι άγαλμα. Ω, και τον κύριο Γράντα πρέπει. Το Σαουρίδι άγαλμα. Ω, και τον κύριο Γράντα πρέπει. Το Σαουρίδι άγαλμα. Ω, και τον κύριο Γράντα πρέπει. Το Σαουρίδι άγαλμα. Ω, και τον κύριο Γράντα πρέπει. Το Σαουρίδι άγαλμα. Ω, και τον κύριο Γράντα πρέπει. Το Σαουρίδι άγαλμα. Ω, και τον κύριο Γράντα πρέπει. Το Σαουρίδι άγαλμα. Ω, και τον κύριο Γράντα πρέπει. Το Σαουρίδι άγαλμα.